Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρώματος. Ξημέρωμα 30 Ιουλίου του 2016. Κωστής Δραπτόπουλος εδώ. Κωστής Δραπτόπουλος εδώ. Γιάννης Κυλιτίδης. Μήκος από Γιάννητσα, εκπαιδευμένος. Τι λέει? Εκπαιδευμένος σε τι ρε? Εκπαιδευμένος στη δουλειά. Εκπαιδευμένος στο οδήγημα. Εκπαιδευμένος. Έχω παράπονο όμως. Άντε πάλι. Έχω παράπονο. Τι? Τον άλλο που θα τρακέραμε δεν του κλείσε στον δρόμο. Να τον κουπανίσουμε. Άστον ανθρωπάκο να φύγει, ρε. Άστον να ξεκλειστρήσει σαν τον λαγό να πούμε. Μπελά στο κεφάλι του θα βρίσκει. Τι ωραία εκπομπή εκεί... κάναμε την τελευταία φορά που βρεθήκαμε το βράδυ. Καταρχήν να βάλουμε το Γιάννη να δούμε πως έγινε κανένα πραξικόπημα. Να δούμε μήπως έγινε τίποτα κανένα. Ναι. Καμιά τράπεζα μήπως έκλεισε, καμιά Ελλάδα μήπως κατέρευσε. Να σου πω κάτι. Τι? Ό,τι και να γίνει. Ναι. Όταν είσαι στον αέρα. Ναι. Είσαι σε ένα άλλο κόσμο. Ναι. Πετάς. Πληροφορίες δεν δίνεις. Δεν δίνεις. Δημοσιογράφος δεν είσαι, δεν σε βάζει. Δεν είσαι. Ό,τι θες λες. Άμα θες δίνεις την είδηση, άμα θες δεν ξέρω. Τραβάς ένα κουπί εκεί με τους ακροατές σου, βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόσμο. Έλα. Τώρα άμα στην Τουρκία είχε ας πούμε. Μα πάει και ο Ερντογκάν και μου κάνει Παρασκευή, μου ούφα πραξικόπημα ναι, και αυτός ναι, μου. Ναι, ναι. Το καταλάβαμε. Το ταγάρι. Το γελούσαμε, αλλά τέλος πάντων άντε. Τέλος πάντων βγήκε ο άλλος εκεί αλαφιασμένος, φοβήθηκε ο καημένος. Φοβήθηκε. Τα σύνορα ή θα κάνω. Φοβήθηκε τα σύνορα. Σήμερα πάω πίνω καφέ με τον φίλο μου τον Νικολάκη ναι. Στο hotel Φέδων που τα λέτε. Ναι. Εκεί που καθόμαστε πριν την προπόνηση, πάω να κάνω προπόνηση, λέω κάτσε κάνα 20 λεπτό. Είχα και ένα επαγγελματικό ραντεβού, περνάω εκεί από μπότσαρι. Λοιπόν, περνάει ένας με μια φανέλα ειδικών καταδρομών δυνάμεων κτλ. Μου λέει Ραπτόπουλε, τι μάσου. Λέω τι έγινε, φίλε. Θα γίνει το Σεπτέμβριο πραξικόπημα. Λέω χαίστηκα, ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα. Λέει, θα πάμε να πολεμήσουμε. Καλά, ρε φίλε, ζεις για αυτό το πράγμα. Λέω, δεν μπορείς να απολαύσεις, να πούμε. Είναι μερικοί, ας πούμε, στρατιωτικοί. Λέει, και αυτό είναι στρατιωτική, ρε Κωστή. Ναι, αλλά. Άμα ήταν, θα ήταν δημοσιογράφοι. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Θα ήταν γυμναστές. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Αλλά... Κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος για κάτι. Αν είναι φτιαγμένος ο άλλος να γίνει πραξικόπημα, να γίνει πόλεμος για να φανεί σαν οντότητα. Όχι, εμένα δεν με πειράζουν αυτά. Εμένα με πειράζουν να είναι καλός στη δουλειά του. Ναι. Ήτανε καταδρομέας. Ήταν καλός καταδρομέας. Αυτό με ενδιαφέρει. Είναι ψαράς. Είναι καλός ψαράς. Εγώ... Μέτριος να μην είναι. Εγώ τι φταίω. Με τη μετριότητα δεν είμαστε. Εγώ τι φταίω. Εσύ ρε φίλε είσαι άλλη περίπτωση. Κάθε να πιω το καφεδάκι μου πριν τη μάχη ξέρω εγώ και τα λοιπά. Με αυτή του καταδρομέα. Του λέω ρε φίλε δεν εξαρτάται λέω από σένα η κατάσταση μου. Χαλάρωσε λίγο. Δεν έχει σημασία. Πουλάρισε λέω λίγο. Μην τρελαίνεσαι του λέω. Από άλλους εξαρτάται λέω. Μην θες να πας στα σύνορα λέω να σκοτωθείς πάνε λέω. Εγώ λέω θέλω να στείλω πρώτα το γιο του Γιαννακόπουλο αυτό που πήρε τη Σπάρτη. Καλά. Και μετά λέω θα ακολουθήσω. Ναι άμα δεν πάρει γιατί να πάω. Εγώ τι έχω να χάσω. Αυτό έχει να κάνει ένα κάρο. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Εγώ τι να χάσω. Θα πάω τρέξω εγώ για αυτόν για να κάνει επιχείρηση μετά. Να στήσει μια ωραία επιχείρηση. Παράδειγμα. Μια φάμπρικα, ναι. Μια φάμπρικα. Εγώ θα χάσω το μισθό μου. Ναι. Και τι έγινε. Σε δύο χρόνια να βρω ένα άλλο μισθό. Τέλος πάντων. Θα τα σκουπίδια πάντως... σαν το Διούδη που υπέγραψε. Ναι. Ναι. Πάντως πραξικόπημα τίποτα δεν έχουμε, αλλά θα κάνουμε ωραία εκπομπή αθλητική πιστεύω. Μέχρι στιγμή. Σήμερα, ναι, όλα εντάξει. Δεν πέθανε κανένα, δεν έγινε τίποτα. Όλα εντάξει μέχρι 30 Ιουλίου. Ξημέρωμα μια χαρά. Τώρα βέβαια, άμα γίνει κάτι, ο κύριος Μπούζος πιστεύω θα βγει κατευθείαν. Δεν το συζητώ. Έτοιμος ήταν, ναι, δεν το συζητώ. Έχω να πω κάτι. Τι θα πεις. Πρόσεξε τι θα πεις γιατί όταν παίρνεις αυτό το ύφος δεν μου αρέσει καθόλου. Τον τελευταίο χρόνο. Μην βγάλεις κανένα πρέκα. Με ψωνίσαι. Τον τελευταίο χρόνο όλα τα ραδιόφωνα που έχουν λόγο έχουν πτώσει. Μπράβο. Και έχουν ανέβει όλα τα μουσικά ραδιόφωνα. Σοβαρά. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κεντήσεις. Εσύ, έχω και ένα κεντήσεις. Μια μουσική. Ρε εσύ φίλε. Σε ακούω τόσο καιρό. Σε ακούω τόσο καιρό. Άκουσε. Ένα τραγούδι δεν έχεις αφιερώσει πουθενά. Ποτέ. Να αφιερώσω τραγούδι. Ποτέ. 14 χρόνια να αφιερώσω τραγούδι. Ναι. Κοίταξε. Α. Τι. Ναι. Όχι, έχουμε τραγούδια που ακούσει. Δεν έχει πει όμως μια φορά αρέσεις. Τι είναι, μεσημέρι είναι, σταμάτα ρε κόκκινε να μιλάς. Θα αφιερώσουμε παραδείγματος χάρη στα λιγνητορυχεία της Φλόρινας αυτό το τραγούδι έτσι γιατί κουστάρουμε. Αφού αφιερώσαμε. Μαζί. Με είπες να το αφιερώσουμε. Ναι, μαζί. Μαζί, ναι. Λοιπόν, στα συνεργεία. Ναι. Στα μελισσοδεψία, στα βουλκανιζατέρ. Ναι, ναι. Δώστε μια σπιρίνη ρε, μέρα μεσημέρι. Πες, ρίξτε ρε μάγκες δύο βόλτες για την πάρτι μας να πούμε. Ναι. Έτσι να γουστάρε. Σταματήστε τη δουλειά, μην... Σταματήστε τη δουλειά, ρε, κατά δύο λεπτά.
Ρίξτε μια βόλτα έτσι να ξεφυσήξετε, ναι, να πούμε. Αυτό είναι, ναι. Να ηρεμήσετε. Ναι. Ξέρεις τις ώρες που κάνεις, Κωστή, εκπομπή. Όμως, είναι δύσκολες ώρες. Εγώ όχι για να ηρεμήσει ο άλλος. Εγώ κάνω εκπομπή για να τσιτωθεί ο άλλος. Δεν τον έχω για να ηρεμήσει. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δεις. Δηλαδή τώρα 12 η ώρα εγώ. Ναι. Πες ότι κάνω μια εκπομπή εδώ με τον Γιάννη, ναι, και είναι να ηρεμήσουν. Ναι. Εσύ 20 λεπτά κοιμήθηκαν όλοι. Όχι, δεν θα κοιμήθηκαν. Πώς, τι. Τη βραδινή εκπομπή είναι άλλη περίπτωση. Τι θα γίνει τώρα. Ξέρεις πόσους φρέντου έχω πει εγώ για να μην. Ναι, αλλά τη μεσημερινή εκπομπή ρίξε, που βαράει ο άλλος Γερμανοπολίγων όλη, ναι, την ημέρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ναι, και 2 η ώρα βάζει την πυρίτσα του την παγωμένη. Θέλει να και περιμένει να ακούσει τον Ραπτόπουλο. Τον Ραπτόπουλο τον ακούει γιατί θέλει να τσιτωθεί. Άμα ήθελε να χαλαρώσει θα άκουγε να πούμε ράδιο Δύση. Εξαρτάται. Κοίταξε και το κοινό. Και το κοινό. Μεταβάλλεται. Θέλει, ναι, λίγο, ναι, 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 και να ρίξει λίγο ρυθμούς και σωστό, αυτό, έτσι, σωστό, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Άλλο το κοινό του Νοεμβρίου και άλλο το κοινό του Ιουλίου. Έτσι. Έτσι. Όπως εμείς, ας πούμε, οι που λειτουργούμε σε κάποια βάση μέσα στο καλοκαίρι και ρίχνουμε λίγο τους ρυθμούς. Έτσι το και το κοινό. Δεν, ναι, μπορώ να υπουλειτουργώ, ρε φίλε. Δηλαδή πήγα 2 μέρες στη θάλασσα, κάθισε κάτω από τον ήλιο και ένιωσε 87 χρονών άνθρωπο. Ναι. Μας λέει ο δάσκαλος που ήρθε εδώ του box. Λέει ο ήλιος, λέει, σε κάνει υποτονικό. Σε κάνει υποτονικό. Σε κάνει υποτονικό. Σε κάνει κομμάτια, να πούμε. Η θάλασσα σε κάνει σε ρημάδι. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες, να πούμε, τα παλιά τα χρόνια, να πούμε, με τον ήλιο, με το κρασί και με αυτά, ήταν σε μια υποτονικότητα. Σε μπελχανάδες ήταν. Τι ήταν. Εντάξει. Είχαν αυτούς τους ρυθμούς που έχουμε εμείς σήμερα. Είχαν έμφυα. Και ο Γερμανός δηλαδή που δεν έχει ήλιο και κάθεται όλη μέρα μέσα στη βροχή, τι γίνεται. Γερμανός είναι πειθαρχημένος λαός. Άσε με μωρέ τώρα με τους κολογερμάνους τώρα. Δεν μ' αρέσει, βέβαια. Σιγά τους Γερμανούς τώρα. Σιγά τον πολιτισμό που έχουν. Ο Σβάινστάιγκερ και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και ο Μόντι. Βεβαίως έχω πολιτισμό. Πού είναι τώρα. Έχω, βγαίνω στην τέτοια να πούμε. Στα Γιάννητσα. Όχι, στα πια Γιάννητσα. Και στα Γιάννητσα. Πηγαίνω 2 χιλιόμετρα, βλέπω μια πόλη η οποία έχει χτιστεί πριν από χιλιάδες χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πού να τη βρει, η Πέλα. Η Μπέλα. Η Πέλα, ναι. Ποια είναι η Μπέλα. Η Πέλα Μπούλα. Ναι. Και λοιπόν, η Πέλα, ρε. Μεγάλο Μπέλα. Κονομάμε. Ναι, άμα κονομάμε, καλά. Λοιπόν, έχει. Καλά δεν κάνουμε. Καλά κάνουμε. Πολύ ωραία. Βγαίνεις να πούμε στην Αριστοτέλους, βλέπεις απέναντι τον Όλυμπο. Ο Γερμανός τι θα δει. Τη βλέπεις τον Όλυμπο. Τις Άλπεις και τη Χάη τι θα δει. Βγαίνεις στην Αριστοτέλους και βλέπεις τον Όλυμπο απέναντι, ρε φίλε. Ναι. Και πίνεις τη βραπεδάρα σου, χάχα, χάχα, το καλαμάκι. 7 ώρες με το καλαμάκι. Έχει γιώσει από το γύρο, ναι, γύρω το καλαμάκι. Σε χαλάει εσένα. Και ο Γερμανός έρχεται και τα πληρώνει αυτά στην Ελλάδα, ναι, ναι, και να το κάνει. Με χαλάει. Και εγώ, ναι, τα έχω τζάμπα, ρε φίλε. Με χαλάει, ναι, με χαλάει. Και παίρνω να πούμε του Γερμανού το λεωφορείο. Το λεωφορείο. Το 14, ναι, το αγοράζω. Και καίει λάδια, ρε φίλε. Ναι, και πουλάς. Ούτε λεωφορεία ξέρει να κάνει. Σόπαρε. Ούτε Mercedes ξέρει να φτιάχνει. Του άστε. Αυτά τα κάνουν συντήρηση. Τι σημασία. Πάλε εκεί στον πρόσφυγα να πούμε το φίλο μου. και σε όλα πρέπει να τα πει τώρα. Άσε με τώρα. Έτσι. Πατάνε γκάζι και βγάζουν 4 τόνους καρκίνου. Τίποτα, Έλληνες. Ο καλύτερος, η καλύτερη φίλη, ο καλύτερος λαός. Έτσι. Δεν υπάρχει δεύτερος. Μόλις πεθάνουν οι 75άριδες, 80άριδες, θα σου πω εγώ τι πίνα έχει να πέσει. Μέχρι τότε θα δούμε, ρε παιδί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο μέσος όρος λέει ανέβηκε. Ο Διούδης πάντως 2-3 κάδους στη γειτονιά του έχει καβάντζα αυτό. Ο Διούδης τι έγινε, ξαναγύρισε πίσω στον Άρη. Ναι, ναι, και έχει 2 κάδους απορριμμάτων. Ναι, γιατί. Κίτρινη κουκούλα αυτό και τα λοιπά, το χειμώνα. Κατάλαβα. Αμάν. Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Λέγε. Είμαστε έτοιμοι εμείς, παρόλο τον ήλιο, παρόλο αυτά. Δουλεύεις, ρε. Δουλεύουμε πάρα λάδι. Πολύ δυνατά, πάμε πάρα Μέρεις πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Άμα ήσουν σε καμιά παραλία 3 μέρες, θα μπορούσες να μπεις στα μάξι να κάνεις με 200 βαθμούς Κελσίου. Αφού είναι φύρα το καλοκαίρι. Όταν είμαι στην παραλία το καλοκαίρι, ναι, για να δώσω χρόνο στον εαυτό μου. Εκεί κάνω τις μεγαλύτερες στρατηγικές. Τι στρατηγική. Περνάει ο άλλος με το λουκουμάρε, παιδί μου, στην παραλία. Εγώ εκείνη την ώρα σκέφτομαι. Σκέφτεσαι. Το μυαλό δεν ηρεμεί. Και με, και εγώ, το ναι. Τι στρατηγική θα ακολουθήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, μετά το Σεπτέμβριο. Ναι, και εγώ, το πάνω σε θέματα πωλήσεων. Ναι. Γιατί πρέπει να έχεις και φρέσκες ιδέες. Σωστό, ναι. Δεν μπορείς τον άλλο να πηγαίνεις και να λες τα ίδια και τα ίδια. Τον παίρνεις τη Ιούλιο μήνα τον άλλο να κάνεις ραντεβού επαγγελματικό. Mm-hmm. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Πού να το σηκώσει, τρελώσει. Τον παίρνεις το βράδυ να σηκώσει το τηλέφωνο ξανά, μα να δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Ναι. Δίνεις ραντεβού, σήμερα είχαμε το Θόδωρο τον Αριανό ραντεβού. Oh. Άκου τώρα γέλιο. Το πρωί 12.30 μία παρά. Ναι. Μου λέει, δεν μπορώ, λέει, το μεσημέρι να το κάνουμε, λέει, το απόγευμα πριν την προπόνηση. Να δροσίσει. Πολύ ωραία. Με το δρόσο. Στου Αϊθαράπη το πάρκο εκεί δίπλα και τα λοιπά. Μπράβο, με τις 40 βρύσες, ναι, ναι. Που δεν τρέχει 6 καμία. 6 και 4 ραντεβού, 6 και 8 λεπτά ο Ραπτόπουλος αραγμένος εκεί, περιμένει. Αν είδε το Θόδωρο εσύ. Βαρύς ο Θόδωρος. Έχω μια δουλειά να σε κάνω. Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, ναι, ναι, να δεις, η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχω ένα άλλο ραντεβού μετά το μεσημέρι με τον Γρόλιο, τον Άγγελο. Ναι. Έχω αγκάρι μου να σε προτείνω κάτι. Ωραία, λέω. Μία η ώρα ραντεβού, γιατί 2 η ώρα, λέω, μπαμπά. 1:20 είσαι. Μπερδεύτηκα, ρε αγκάρι μου, ήρθα από τον άλλο δρόμο. Είναι και 20 λεπτά. Είναι. Εσύ, στην Ελλάδα είμαστε βαρύ το καλό. Βαρύς, τι να κάνει. Είμαστε βαρύ, πώ θα γίνει δηλαδή. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Ναι. Ραπτόπουλε, πολύ σε πάω. 8.70. Αν δεν ακούσω και την τελευταία σου λέξη το βράδυ, δεν κοιμάμαι. Εδώ και χρόνια.
Αλλά αν ο Κρέσπο βάλει 4 ίδια γκολ σαν αυτό του Βάζελου με την ΑΕΚ, θα αλλάξει γνώμη για τον Ισπανό. Με πότε πρόλαβε να βγάλει συμπεράσματα, ρε εσύ? Ευχαριστώ, λέει Γιώργος από Γρεβένα. Θα σου πω κάτι. Δύο πράγματα θα πω το φίλο από τα Γρεβένα. Πρώτον, αν ο Κρέσπο ήταν αυτός που έπρεπε, γιατί να πάρω το Βαρέλα? Μπράβο. Ενώ έχω Χατζή Ισαΐα και Μαλέζα. Σωστά. Πρώτη απάντηση. Και δεύτερον, όταν τον Νοέμβριο ο βρωμοποδράς ο Μπερμπάντοφ έπαιζε έτσι όπως έπαιζε, πήρα το ρίσκο και είπα αυτός είναι τεμπέλχανας. Πέρασε Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και μέχρι το Πάσχα λες θα τον περιμένω. Mm-hmm. Εσύ περίμενες 7 μήνες αυτό που σε είπα ότι θα δεις 7 μήνες. Σου λέω εγώ τώρα. Αν ο Κρέσπο βγει σε τερμπακάρα, τι να σου πω ρε φίλε, έχω κάνει μεγάλο λάθος. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Έχω αυτό το μολέτο του Παναθηναϊκού. Πόσο θέλω να τον δω για να δω ότι είναι σε τερμπακάρα? Έχω δει τον Τζαλμάλ 4 λεπτά στο βίντεο. Πόσα λεπτά θέλει να πω ότι είναι ταχύς και τεχνίτης? Δηλαδή τι χρειάζεται να δω δηλαδή? Είδα τον Κρέσπο, είδα τη μύρλα του, είδα την γκρίνια του, την τζογλανιά του, τις στενές του, τις πλάτες. Ναι. Τη φοβία του. Βλέπω τον Χατζή Ισαΐα 2 μέτρα πεδαρά. Βλέπω τον Βαρέλα 3 μέτρα πεδαρά. Όσο και να είναι δηλαδή άτεχνος και τα λοιπά, είναι center back, κάτι χερούκλες ανοίγει. Δεν είναι, δεν μπορεί να δεν είναι. Σου γεμίζει το μάτι. Δεν με γεμίζει το μάτι, τι να σου πω. Ο άλλος ως ο Μπουλεβάρ, πώς το λένε, ο Μπίλσεσβάρ. Ο Μπίλσεσβάρ. Αυτόν θα τον δούμε. Έχω μια αυτή. Ο άλλος ο Σαχόφ, να σου βρω εγώ 30 τέτοιους, να σε βρω εγώ που δεν είμαι manager. Δώσ' μου ένα αερόπλανο και ένα διερμηνέα, σου φέρω 30 τέτοιους. Ποιο Σακχόφρε. Κοίταξε. Εδώ Χαρίσης, αν ήταν ξένος, αν ήταν Χαρισόφ, θα λέγαμε τι παιχταράς είναι αυτός. Τα γάρια τώρα με στέλνεις μήνυμα βραδιάς. Συμφωνώ. Πέφτει πολλή δουλειά να πούμε στην ομάδα. Παλακρέ, τώρα που υπέγραψε ο Διούδης θέλεις κέρασμα από τον πατέρα του με αυτά που είχες πει. Λάθος τα κάνει να σε κεράσει, εκτός και αν έχει μέσα ο καφές ξύδι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν θα με κεράσει καφέ και θα είναι χαρούμενος. Πάντως ο Σαργκάνη όταν τον έβγαλα και του είπα, εσύ έχεις δύο κόρες Σαργκάνη. Αν είχες ένα γιο 23 χρονών και έκανε την πορεία του Διούδη και έπαιζε στον Άρη, θα μας κέρναγε στο καφενείο? Δεν απάντησε ο Σαργκάνη. Δεν απάντησε. Ναι. Ο 10 μόνα που είμαστε στο ίδιο καφενείο με τον παπά του Διούδη, το λέω σε κέρασε. Λέει όχι. Λέω τι κάνει. Περπατάει, λέει. Μονολογεί, λέει, μόνος του με τις εφημερίδες και τα λοιπά. Λέω και εγώ το βλέπω ότι έχει πάρει και δύο κάδους απορριμμάτων Καβάντζα. Ναι. Τώρα, αν φάει με χρυσά κουτάλια, θα πούμε μπράβο τον Καρυμπίδη που τον έχει κάνει και τα λοιπά. Εγώ πάντω θα στεναχωριό μου. Κοίταξε να δεις. Εσύ τι θεωρείς, αν ήταν γιο σου, ναι, θα θεωρούσες ότι ήταν. Ψυχολογικό θα είναι. Πισωγύρισμα είναι αυτό. Θα στεναχωριό μου, για τον είχα εγώ γιο. Άμα πήγαινε στον Ηρακλή, θα πάθαινα το πρώτο μου έμφραγμα. Χειρότερα. Χειρότερα. Μάλιστα. Θα πάθαινα το πρώτο μου έμφραγμα. Άρα λοιπόν θα ήθελες ομάδα εξωτερικού ή... Εξωτερικό. Εξωτερικό πιο καλά. Εξωτερικό. Για να δουλέψει κιόλας. Καλύτερα να πάω στη Β' Βελγίου. Θα μένει στάσιμο. Ναι, τι να πάει εκεί, τι να κάνει τώρα. Τι να γυμναστεί εκεί πέρα. Με ποιο τερματοφύλακα. Ποιο προπονητή τερματοφύλακα. Ποιος είναι προπονητής τερματοφύλακα. Ξέρω, πάω πάρω τον Κατσιάουν εκεί πέρα. Πάει εκεί στην Καραμελίτσα, πίνει καφέ με τον Γιώργο. Μετά πάει να κάνει προπόνηση. Τι να Άρης. Εγώ τον Άρη, φίλε, για να πω καλό λόγο, επειδή έχει περάσει ένα λιποληψία τόσα χρόνια, πρέπει να δω πολλά πράγματα. Ναι. Εγώ δεν μασάω ούτε από Καρυπίδηδες, ούτε από Κάλες, ούτε από Πέρλες, δεν μασάω. Ο Αναστόπουλος δεν είναι αχέγγυο. Ο Αναστόπουλος είναι αχέγγυο, αλλά τον έχουν γραμμένο στα τέτοια τους. Ό,τι μεταγραφή έχουν κάνει. Και πώς το δέχεται. Τις μισές μεταγραφές και τι θες να κάνει. Να βάλει ένα βέτο. Τι βέτο να βάλει, ρε. Μπαίνει σε αυτό το σωματείο βέτο. Δεν φοβάται ο Αναστόπουλος μήπως αυτοί μέσα σε εισαγωγικά το λέω, τον τρυπήσουν οι παίχτες στο πρωτάθλημα μέσα? Θα φανεί. Από τις απαιτήσεις που θα υπάρχουν. Θα φανεί, δεν ξέρω. Γιατί ο άλλος μπορεί να ζητάει από τον Νέτο 10 ανεβοκατεβάσματα και ο Νέτο να κάνει 2. Ο Νέτο. Ναι. Τα μόνα ανεβοκατεβάσματα που μπορεί να κάνει ο Νέτο είναι στο Ολύμπιον, στο τέταρτο όροφο να πιει τους μπύρες. Τι ο τέταρτο. Τέλος πάντων. Θέλετε κριτική στα σωματεία και τι έχετε με τον Καρυπίδη, το Μέγαρο και τα λοιπά. Τι Μέγαρο, ρε. Εσείς τι είστε, γκόμενες του Καρυπίδη? Εσείς είστε του Σαββίδη γκόμενες? Τι είστε εσείς δηλαδή? Τι, του Παπαθανασάκη, σαν τους άλλους τις γκόμενες του Παπαθανασάκη που μου λαλούσανε που τόσους μήνες και τώρα δεν βγαίνουν να μιλήσουν? Τι θέλετε δηλαδή? Ξέρεις τι γίνεται? Μόνο εύκολο είναι να πάμε στον Καρυπίδη, να πάμε στο Σαββίδη και να γλύφουμε. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Ούστα από εκεί πέρα κομπρίτε. Η κριτική θα είναι στάνταρ. Γι' αυτό παρακολουθούμε και προπονήσεις, γι' αυτό βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές, γι' αυτό βλέπουμε κάποιες κινήσεις νωρίτερα, βλέπουμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν, πώς μπορούν να δουλευτούν και να αναπτυχθούν και από εκεί και πέρα τα κακό σκηνήματα τα λέμε. Τώρα, αν εμείς τα λέμε το Σεπτέμβριο
και οι άλλοι τα δούνε το Δεκέμβριο. Λέ, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Εγώ είμαι σκληρός και με τον εαυτό μου. Δεν σου πω, δηλαδή. Όλοι μας είμαστε. Για να γίνουμε καλύτεροι, πρέπει να κάνεις αυτοκριτική στον εαυτό σου, ρε φίλε. Πάω με ένα φίλο μου 20 χρονών στο σχολείο του πατέρα μου να το πούμε να μας ψάξει, να μας βρει δουλειά. Ναι. Πάμε που λες. Λέμε. Αυτό τώρα είναι. Ταγματάρχη στο στρατό είναι αυτό. Αυτό τώρα ο Γιώργος ο Παρθένης. Πάμε που λες. 19 χρονών, μόλις τελειώσαμε, λέει, να μας βρει δουλειά. Ξέρω να πάμε κάπου το καλοκαίρι να δουλέψουμε. Και μας λέει, εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε, λέει, είναι. Ορίστε. Ναι. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, λέει, είναι να. Πώς θα το πω τώρα. Σερβιτόρι, ναι. Όχι, ρε, είναι shocking, αλλά θα πρέπει να βρω λέξη για να το πω. Δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, το είπε με άλλο. Να κάνετε πεοθυλασμό στους κουλούς. Στους κουλούς. Ναι. Δηλαδή. Βλάκα. Δεν μας πρόσβαλε, λέει ο παπάς. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Καλά, τόσο πολύ σας εκτίμησε. Πολύ μας εκτίμησε. Ναι, σε μεγάλη υπόλοιψη σας είχε. Το δε κόκκινο. Όταν τον έβλεπε, έπαιρνε ένα βλέμμα έτσι, τον κοιτούσε. Κυριατάκι! Τι είναι, ρε Γρηγόρη? Βγήκαμε πάθη! Πού βγήκατε πρώτη, ρε Γρηγόρη? Ραδιόφωνο! Πού, ρε Γρηγόρη, βγήκατε πρώτη? Στη Βόρεια Ελλάδα! Και η εκπομπή σας, Γρηγόρη, πάθη βγήκαμε! Σταματάει 10 δευτερόλεπτα, κουνάει το κεφάλι και τι το λέει. Τι? Φαντάσου, λέει, τι λακαμάδες να είναι η δεύτερη. Έρχεται. Δεν υπάρχει δεύτερο. Μα πρόσβαλε! Τι τον μιλάω, λέω, αφού θα σε προσβάλλει. Άστο να πάει στο διάλογο, αφού θα τα ακούσουμε, λέω. Τέλος πάντων, έτσι η κριτική είναι. Γελάει ο Χιλίτης. Πήρε ένα ύφος ο κόκκινος. Φαντάζομαι τι λακαμάδες, λέει, είναι αυτοί που κάνουν ραδιόφωνο και βγήκανε, λέει, δεύτεροι. Για να βγείτε, λέει, εσείς πρώτοι. Φαντάζομαι. Τι εκτίμηση σα έχει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό είναι να πα στον γάμο, θα σου πει και του χρόνου να πούμε. Ναι. Τέλος πάντων. Κύριε Τάκη, έχει κάνει λογαριασμό να σε πληρώσει. Το πετάω στα σκουπίδια. Να το δώσω. Ούτε λογαριασμό, ρε φίλε, τη βασίζεται. Εμένα με βασιζόταν λογαριασμό. εμένα με βασιζόταν. Φοβόταν, ναι. Αλλά φοβόταν τι. Δεν τον φοβάμαι, έλεγε, μην φάει λεφτά από κανένα κτλ. Θα πλακωθεί στο ξύλο. Τη δεύτερη μέρα θα πλακωθεί, λέει. Θα πάει σε καμιά ΔΕΗ. Θα γίνω ρεζίλ. Θα δει κανένα κομμουνιστή πασικοφρουρό εκεί πέρα. Θα γίνω ρεζίλ, λέει. Ναι. Περάστε, κύριε, στην άκρη. Περάστε, κύριε, στην άκρη. Αμάν. Τι είδε στην Παοκάρα? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Είσαι χαρούμενο? Πάρα πολύ. Την Τετάρτη να δούμε τι θα είσαι. Περισσότερο, ναι. Περισσότερο είμαι χαρούμενο από αυτό που βλέπω στι προπονήσει τη ομάδο. Ναι. Στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και στην ποιότητα και στη στόφα από αυτών που έχουν έρθει. Είναι η πρώτη φορά, φίλε Κωστή, που. Ποιότητα και στόφαρε, αφού οι Έλληνες ή άλλοι παίζουν. Πρόσεξε τώρα. Αυτοί που ετοιμάζονται, λέω. Ακόμα δεν τους έχουμε δει. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Αυτό τον εξάρι, τον είδες? Τον έχω δει. Πώς το λένε? Καμπίας. Κανίας. Κάνιας. Γκάνιας. Κάνιας. Ναι. Λέει αυτός. Λέει πολλά σώμα. Πράγματα. Δεν είναι το κορμί το θορυκτό. Ταχύτητα. Αλλά είναι το σκυλί, ναι, το οποίο θα τρέχει. Ένας βιτόλος σε πολύ καλύτερη μορφή. Βιτόλο. Ναι. Καταστροφέας δηλαδή. Καταστροφέας, δηλαδή, αλλά καλύτερος ξέρει κάτσε. Και μπάλα. Ξέρει καλύτερος κάτσε. Καλύτερος 100%. Είναι σκύλος σαν τον κάτσο. Σκύλος. Είναι σκύλος. Σκύλαρος. Σκύλαρος. Ναι, ναι, σκύλαρος. Σκύλαρος. Κόβει δηλαδή. Προσπαθεί γρήγορα. Καταρχήν είναι, ναι, ποδοσφαιριστές εγωιστές. Ναι. Δηλαδή τι κόβει. Κόβει τι κόβει. Δηλαδή άμα τον πεις πιάσ' το δεκάρι το καλό του αντιπάλου. Δεν γλιτώνει. Ναι. Δεν γλιτώνει. Και το σημαντικότερο ξέρεις ποιο. Δηλαδή αν τον πεις 10 αυτοί, 10 εμείς, πιάσε αυτό και σβήσε τον. Το σβήνει. Το σβήνει. Το σβήνει. Τον τελειώνει. Άμα τον τελειώνει. Τον τελειώνει. Και ναι, το σημαντικότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο είναι? Ότι είναι και καλός καπετάνιος πίσω. Τι στην πλοήγηση δηλαδή. Η πλοήγηση. Δίνει συνέχεια συμβουλές. Μιλάει. Μιλάει. Ναι, δεν, ναι, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θα ακουστεί μέσα στο γήπεδο. Ναι. Έχει το ρόλο του coach, ρε, ναι, παιδί μου. Παίζει και με κύπερ μυαλό, δηλαδή. Από, ναι, τα δίτερμα που τον είδα. Δηλαδή μου λες εσύ ότι. Εσύ τους είδες εκεί στην προπόνηση. Ναι. Αυτό τον περιμένεις. Τον περιμένω. Τον περιμένεις. Έναν αυτό να κοιτάξει. Τον άλλο που μου στείλες ένα μήνυμα, τον πίσες βαρτάδα. Ναι, θα πέσει η τούμπα. Αν αυτός ο ποδοσφαιριστής πιάσει απόδοση, γιατί έχει κιλά. Άρα σημαίνει ότι είναι καλοζωισμένος. Άρα σημαίνει ότι ο κύριος Σίβιτ θα πρέπει στα ξενοδοχεία να τον βάζει μαζί με τον Βαρέλα. Βαρέλα πρέπει να είναι νοικοκύρης άνθρωπος, οικογενειάρχης. Αυτός μου φαίνεται μουρντάρης. Είναι μουρντάρης. Μου φαίνεται μουρντάρης εκεί με τις καμαριέρες και με αυτά.
Ναι, είναι μουρτάρι. Πρέπει να τον βάλουμε ένα χαλκά στο χέρι. Άμα μπαίνει σε κανένα μπαρ το βράδυ, να χτυπάει ο χαλκάς. Μαρκίσιος είναι. Ναι, είναι. Δείχνει, αλλά φίλε, αν αυτός ο παίχτης πιάσει ρυθμό μαζί με τα βέλη που έχουμε, Ροντρίγκες και Τζαλμά, η τούμπα θα πέφτει κάθε Κυριακή και θα ξαναχτίζεται την ίδια μέρα. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ο Μπισβάρ. Έτσι πως τον έχω δει. Δεκάρι δηλαδή. Είναι ένα οχταροδέκαρο. Δηλαδή εκεί που παίζει ο συντοπίτης ο Πέλκας. Ναι. Εκεί θα παίξει. Πότε ο οποίος έχει την κάθε την παλιά. Ναι. Είναι πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Να δώσουμε τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στον Αντώνη τον ακτινολόγο. Να το δώσουμε. Που πριν δύο χρόνια βρήκε ένα βρικόλακα εκεί στην Ροδέο Κίστη και μας έσωσε. Μπράβο. Ναι. Θα σε κάνω check-up, όχι θέλω να σε κάνω check-up. Λύσεξε, δεν θέλω, όχι θα σε κάνω check-up. Ο Θεός τον έστειλε αυτόν. Ποιος? Ο Θεός. Μοναχός του ήρθε. Δεν έχει σημασία, κάποιος τον έστειλε. Λοιπόν, ρεράπ έχω Τζαλμά και Ροντρίγκες. Ναι. Άντε και Μιστακίδη. Με δύο εξτρέμ δεν βγαίνει η χρονιά. Βγαίνει. Δεν θέλω μια μεταγραφή στα άκρα. Βγαίνει. Είσαι σε μεγάλη φόρμα εδώ και δύο εβδομάδες. Βγαίνει. 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 Mm-hmm. Υπάρχουν backup. Είμαστε η πιο πλήρης ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή που άκουσε δεκαετία. Πάψε. Πλήρες. Και με τεχνικά χαρακτηριστικά. Ναι. Εκεί που χρειάζεσαι αμοντικογενής, εκεί που χρειάζεσαι επιθετικογενής. Μπράβο, επιθετικογενής. Επιθετικογενής. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Είδες Παναθηναϊκό εχθές? Είδα. Είδες. Είδες το 3-4-3 που το γύρισε 4-2-3-1 και μετά το γύρισε σε ρόμβο 4-4-2. Το είδα. Υπάρχει περίπτωση από τον Ήβης να το δεις αυτό? Καλή ερώτηση σε κάνω. Με κάνεις πολύ καλή. Τώρα σε γαργαλεύω τα παοξίδικα αυτά. Λοιπόν, παοξίδικες χορδές σου. Λοιπόν, πούμε. Θα σου πω κάτι. Ναι. Μ' άρεσε πολύ ο Ήβης το κουτσάρισμα του Άγγελς. Δεν το περίμενα. Ναι. Μια αλλαγή μόνο περίμενα, την οποία δεν την είδα. Θα βάλει το Βαλεζά ένα λεπτό στη θέση του Γκουγκ. Όχι. Αυτό περίμενα. Όχι, εγώ. Δεν το περίμενα. Να κλείσει τους αέριδες. Όταν είδα το Ζάχοφ, ο οποίος είχε μείνει από φιάλες οξυγόνου και δεν μπορούσε πλέον να κυνηγήσει τους ποδοσφαιριστές που κάνανε υπεροπλία στα χαφ του ΠΑΟΚ. Περίμενα ότι θα τον βγάλει. Ναι. Γιατί δεν πατούσε καλά ο Ζάχοφ και ο Ζάχοφ είχε, είχε την ιδιότητα και τις εντολές να κρατάει μπάλα. Πράγμα που δεν το έκανε αυτός και το έκανε ο Χαρίσης. Ναι. Με αποτέλεσμα ο Χαρίσης να φύγει πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Το ξέρω. Δεν έχει σημασία όμως, το παιδί τα έδωσε όλα. Ναι, αυτό δεν εντάξει, το κάνει. Δεν έχει σημασία. Μούφα πέρασε. Εγώ περίμενα να γίνει αυτή την αλλαγή. Ναι. Με αποτέλεσμα να βάλει εκεί πέρα μια πιο ήρεμη δύναμη όπως ήταν ο Τζιόλης και επίσης περίμενα να βγάλει τον Κλάους και να βάλει τον τρελό μπροστά. Ποιο είναι ο τρελό? Το Βουκεφάλα. Το Ροντρίγκες. Ναι. Σε ένα ξεπέταγμα. Μήπως μας κάνει το 1-2. Ναι. Δηλαδή, βάζει τον Κουλούρη μέσα, λάθος αλλαγή για μένα. Ναι. Ενώ σε όλο το παιχνίδι καλά τα πήγε. Mm. Και με τα πλάγια μαρκαρίσματα που έδωσε στον εντολή Χαρίστη και με τον Τζιμιρότ που τον έβαλε σαν τρίτο στόπερ μπροστά. Γιατί ο Τζιμιρότ ενέργησε κοστική σαν τρίτο στόπερ. Τρίχες. Και στα πλάγιο. Δεν έχει σωματοδομή να γίνει τρίτο στόπερ. Δεν έχει σημασία, ρε παιδί. Μπορεί να γίνει ο Τζιόλης. Ο Τζιμιρότ δεν μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά σε κάποιες καταστάσεις έγινε με αποτέλεσμα να βρακικυκλώσει ο άξονας του Άγιαξ. Να δώσει χαιρετίσματα στον συνάδελφο του θείου Σκρούτζ. Να το δώσει. Ναι, στα Μουδανιά. Θα πάω, ρε. Τρίτο πόδι πάω να ηρεμήσω μια εβδομάδα, να χαλαστώ με την ησυχία και να έρθω πάλι εδώ πέρα. Να χαλαστώ με την ησυχία. Ο Τζίμιροτ, ξέρεις τι εξαιρετικό έκανε, που το είδανε πολύ λίγοι. Ντουμπλάρισε και δεν άφησε παίχτες του Άγιαξ να πατήσουν πολύ περιοχή. Ναι. Και όταν πηγαίνανε στα τελειώματα, οι παίχτες του Άγιαξ ήταν ανορθόδοξα αυτό τα τελειώματα. Τον Ελγκάζι τον διέλυσε. Τον εξωστράγγισε. Δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Ελγκάζι, ναι, ούτε μια φορά προς τα μέσα. Ούτε μία φορά. Ξέρεις τι με φόβησε? Τι σε φόβησε? Με φόβησε τους παοξίδες. Τι? Επειδή είμαστε λίγο άμπαλοι σε κάποια πράγματα. Λίγο είστε. Ο Άγιαξ έδειξε απέναντι στον ΠΑΟΚ ανίσχυρος. Και νομίζαμε ότι ο Άγιαξ είναι κολομαδούλα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε τον Άγιαξ να φαίνεται μαδούλα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ο Άγιαξ είναι ομάδα καλή. Άσχετα το τι έδειξε μέσα. Φοβάσαι εδώ μέσα? Φυσικά το φοβάμαι. Καταρχήν πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι. Να μου πεις. Το γήπεδο ήταν χωράφι. Ποιον ευνόησε? Εσένα. Γιατί ήταν χωράφι στο καταστρεφτικό και ήταν αργό το τερέν. Άρα λοιπόν οι κυπουροί της Τούμπας δεν πιστεύω να ποτίσουν το γήπεδο μετά τις 6 ώρα το απόγευμα και να το κάνουν το τερέν γρήγορο. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε, πρέπει να τα βλέπουμε. Εντάξει, το παιχνίδι πρέπει να είναι αργό. Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα εμείς και πούμε ποιο σάκι εξεργάζεται, μπουκάρτε μέσα και πάξτε για ούι 4 εκεί πέρα και πάρει τρελαθεί ο Τζαλμά και αρχίζει τις κουρσάρες ή ο άλλος ο Μάτος πάνω κάτω και μας
κάνουν κανένα 0-1 και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Οι τέσσερα ανοιχτοί είναι. Ανοιχτή. Για τα ευρωπαϊκά δεν ξέρω. Θα είναι ανοιχτοί, ναι. Δεν μου λες στο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα περάσουν οι παίκτες του Άγιαξ μέσα από τις τσιπούρες και. Μέσα από τις τσιπούρες θα περάσουν. Τσιπούρες. Θα είναι ανοιχτή. Στα Ευρωπά θα είναι ανοιχτή. Θα είναι ανοιχτή, ναι. Θα είναι ανοιχτή και αυτό που με. Θα πρέπει του μπανάνε καυτή μέσα σε λογικά όρια. Γιατί και οι παίκτες του Άγιαξ είναι πιτσιρικάδες και εκεί φοβάμαι το ψάρωμά τους. Έχει καυτά σόρτ. Αλλά θέλει, θέλει, ο ρυθμός να είναι αργός. Ναι, έτσι. Έτσι, σύνεση. Έτσι. Όχι, πάμε μέσα τώρα τα παιδάκια. Τον είδε στον Ντόλμπερκ τι παιχταράς είναι. Άσχετα που δεν πάτησε περιοχή πολλές φορές μέσα. Ναι. Στα τελειώματα. Ναι. Εγώ τον έχω δει τον Ντόλμπερκ να μπαίνει και να διεμβολίζει και τον τερματοφύλακα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι στους παοξίδες. Κι αν σέβονται σε αυτά που λέω να μ' ακούσουν. Ο Άγιαξ είναι ομάδα αλφα κλάς. Δεν είναι αυτός ο Άγιαξ που φάνηκε στο Άμστερνταμ Αρίνα, γιατί ο ΠΑΟΚ τον στραγγάληξε. Δεν τον άφησε να αναπτυχθεί, δεν του δώσε χώρο και κάνανε επικό παιχνίδι. Και Τζαβέλας και Τζίμιροτ και Χαρίσης και Τζαλμά κάνανε εξαιρετικά παιχνίδια πάνω από τις δυνατότητές του. Τώρα δηλαδή στα ορίστε, γραμμές. Ξέρω εγώ. Κατά τη μία δεν ανοίγουμε. Με κατά τη μία, ναι. Ωραία. Στο Άμστερνταμ Αγία Μαρίνα τώρα τι θα γίνει εδώ. Εδώ τώρα τι θα γίνει. Ναι. Εδώ τώρα θα παίξουμε το δεύτερο ρόλο για άλλη μια φορά. Μας παίρνει. Σε παίρνει. Μας παίρνει με μια τούμπα η οποία πιστεύω ότι θα είναι γεμάτη. Ένα καλοκαιρινό ωραίο βραδάκι. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι έτοιμοι. Έχουν πάρει και μια εβδομάδα ακόμα προετοιμασία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, παίζω στο γεγονός ότι οι Ολλανδοί θα έρθουν σε ένα κλίμα το οποίο δεν τους σηκώνει και όλα μπορεί να πάνε καλά. Δεν μου λες εσύ, Νίκο. Είστε προετοιμασμένοι. Άμα φάτε ένα γκολ στο τέταρτο, τι θα κάνετε. Είστε δηλαδή, έχετε εκπαιδεύσει. Το λες, θα αμυνθώ, θα φύγω στην κόντρα, θα ξαναμυνθώ, θα παίξω στα 40 μέτρα, 35 κοντά οι γραμμές, θα πάρω την μπάλα, θα φύγω εδώ, θα κάτσω εκεί. Έτσι και φάσε ένα γκολ. Ναι. Και είναι 0-1. Έχει πλάν B ο Ήβης πώς θα το αλλάξει. Έχει σκεφτεί, λες. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να είναι πολύ σωστή η ερώτηση που κάνεις. Αλλά μέχρι στιγμής μου έχει αποδείξει ο Ήβης ότι το αποτέλεσμα που θέλει να το πάρει μέχρι στιγμής. Ναι, και την αντίδραση του κόσμου. Λοιπόν, 1-1. Γιατί τώρα ο Ήβης μέχρι στιγμής. Ό,τι αποτελέσματα ήθελε μέχρι στιγμής τα πήρε. Ναι. Και στα playoff και μέσα στο Άμστερνταμ. Εντάξει. Ναι. Τώρα. Στο δεύτερο, σε μια τέτοια φάση, νομίζω ότι θα είναι έτοιμος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει την ομάδα χωρίς πλάνο δεύτερο. Μάλιστα. Ο κόσμος θα κάνει τη δουλειά του και η ομάδα θα κάνει τη δικιά της δουλειά. Ο κόσμος είναι σαν την αρένα. Θέλει θέαμα. Θέλει τρέξιμο. Θέλει να πιάσει τον αντίπαλο και να το χτυπάς κάτω. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις στον Άγιαξ. Ο οποίος έχει τεράστιους αυτοματισμούς. Έχει γρήγορα παιχνίδι. Πάρτε το βίντεο του Ντόρτμουντ εδώ το 1-1 και δείξτε το στον Ήβιτς. Πρόσεξε να δεις. Στηθήκατε στα 30 μέτρα, αλλά βέβαια εκεί δεν είχατε. Δεν βγήκατε από την περιοχή. Δηλαδή αμυνθήκατε ωραία, κάνατε τη μισή δουλειά. Αλλά όταν παίρνατε την μπάλα, επειδή είχατε αυτόν τον αργό να πούμε εκεί. Τον Τεμπελχάνα, τον Μπερμπάτοφ και στα δυο μάτσα. Αυτό ήταν λάθος. Λάθος. Δεν είχατε την κόντρα επίθεση. Ναι. Κατάλαβες τι έγινε. Ναι, ναι. Και κουράστηκε η ομάδα και έγινε το 1-1. Και κρέμασε η ομάδα. Πολύ έτσι γύρω. Εδώ το θέμα είναι να την πάρεις την μπάλα και να φύγεις. Τώρα έχεις ταχύτητα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα οι Ολλανδοί θα είναι ψηλιασμένοι, ρε Σικωστή. Είδανε ποιες είναι. Καταρχήν είδες εκεί πέρα οι Ολλανδοί, ότι είχαν το σκάουτερ τους εκπληκτικό. Οι Ολλανδοί τι εκπληκτικό. Χαρτογράφησαν τον πάο. Τι χαρτογράφησαν, ρε. Τι χαρτογράφησαν. Είναι λακαμάδες στην κατασκοπία οι Ολλανδοί. Είναι δυνατόν. Οι δύο πιο επικίνδυνοι παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι τα εξτρέμ του. Ναι. Ο Ροντρίγκες και ο Τζαλμάλ. Ναι. Και να βάλεις ένα 93 αριστερό μπάκρε, ο οποίος δεν μπορεί να τρέξει να πούμε 30 μέτρα και να γυρίσει πίσω και να ξαναφύγει και να ξαναγυρίσει και να τον ανεβάσει απάνω, ρε. Δηλαδή αυτή η ευλογία που έδωσε αυτός ο Σωσίας του Λάσκαρη, ο προπονητής του Άγιαξ, στο Νίβιτς, ήταν ευλογία, ρε. Δηλαδή του λέει, έλα παιδό! Το μόνο που έκανε ο Ήβιτς είναι που πλάγιασε λίγο τον. Το Χαρίσι και έβγαινε σαν τρίτος με το Μάτος εκεί πέρα και τους διαλύσανε. Τους διαλύσανε. Λοιπόν, ποιος Άγιαξ. Ποιος Άγιαξ αμυντικά. Το ότι έχει παίκτες με τέχνη, με εκτέλεση, με μπροστά. Δεν έχει το βασικότερο Άγιαξ. Δεν έχει το ποδοσφαιρικό μυαλό να κάτσει από πίσω και να φτιάξει μια άμυνα. Καταρχήν ο Άγιαξ. Η τετράδα του Άγιαξ. Κάτι πολύ σημαντικό. Η τετράδα του Άγιαξ. Λέτε, ναι. Ο Άγιαξ και ο Άγιαξ. Η τετράδα του Άγιαξ, οι τέσσερις,
ήταν 10 μέτρα ο ένας διαφορά με τον άλλον. Συμφωνώ. Που σημαίνει ο ένας center back ήταν αργός, ο αριστερός. Ναι. Και ο αριστερός back ήταν αργός. Ναι. Χτυπήσατε από εκεί και τους διαλύσατε. Και πρόσεξε, πολύ καλά τους κάνατε γιατί είναι κορόιδα. Ο Άγιαξ, δηλαδή ο Άγιαξ, δεν έχει ο Άγιαξ είναι τόσο βλάκας αμυντικά που πιστεύω ότι θα σου δώσει πολλά τυριά μες στην τούμπα. Θα σε δώσει. Αρκεί εσύ να είσαι προετοιμασμένος να κλειστείς και να του φύγεις. Δηλαδή, εάν δεν βάλεις στον ανοιχτό χώρο δύο γκολ σε αυτό τον Άγιαξ, από εκεί και πέρα τι θα φας δεν ξέρω. Τι θα φας δεν ξέρω. Καταρχήν πρώτα απ' όλα τι θα φας δεν ξέρω. Αλλά δεν χτυπήσεις. Δηλαδή, να πεις από εδώ, αν ξαναπαίξει ο αριστερός ο μπακ εκεί, πρέπει να είναι ηλίθιος ο προπονητής του Άγιαξ. Πρέπει να βλάκας. Κοίταξε τον, είναι σε ένα είναι παιχνίδι. Για να είναι εκεί πέρα αυτός, ναι, σημαίνει ότι είναι καλός ρε φίλε. Αμυντικά, βάλανε αμυντικά είναι βλάκας. Βλάκας. Ναι. Αμυντικά. Εντάξει. Απ' τη μέση και μπροστά, ο Άγιαξ είναι αυτός που είναι. Έχει πολύ μέση, τακτική αυτό το παιχνίδι και πίσω. Απ' τη μέση και πίσω, και σαν άτομα και τακτικά, ο Άγιαξ έχει θέματα. Και αυτά τα θέματα ο ΠΑΟΚ οφείλει να τα χτυπήσει. Τελείως. Πάνω σε αυτά δουλεύει. Λοιπόν. Ακόμα γελάω ρε Κώστα. Άκου για το μόνο που κάνετε εσείς είναι να πιάσετε, λέει, να παίζετε το εργαλείο κανενός κουλουκάγα. Θα πεις. Έτσι ρε φίλε. Λοιπόν, Γλύκος Μάτος, Τζαβέλας Μαλεζάς Λέοβατς, Χαρίσης Κάτσε Τσίμιροτ, Τζαλμά Ροντρίγκες Περέιρα σε 4-3-3 και άμυνα στα 30 μέτρα. Εντάξει, τώρα τον Κάτσε, τώρα θα τον βάλεις μέσα τελείως. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Περέιρα στα πλάνα. Περέιρα δεν υπάρχει στα πλάνα. Λάθος. Όταν έχεις δύο. Το μεγάλο λάθος του Ίβιτς είναι. Όταν έχεις δύο εξτρέμ με ταχύτητα, ναι, έχεις το Χαρίσι τρίτο να βγαίνει και αυτός με ταχύτητα, ναι, και θες να κλέψεις μάτς και έχεις ένα φορ που είναι πολύ πιο ταχύς από τον Κλάους, είναι καλός εκτελεστής, καλός χειριστής της μπάλας, καλύτερος από τον Κλάους χαμηλά, για ποιο λόγο αυτός να μην είναι ο τέταρτος, να έχω αντί για τρεις γρήγορους να έχω τέσσερις. Για αυτή είναι η ένσταση. Βέβαια. Αυτή είναι η μεγάλη μου ένσταση όλα σε αυτό το κεφάλα τον Ίβιτς που φάει και τρώει τον Περέιρα σε αυτό το κομμάτι. Μα πώς να μην το φάει αφού ο άνθρωπος έχει παραπανήσει και κιλάρες. Ποιος έχει κιλάρια, τι κιλάρια. Ο Περέιρα. Με τι, πόσα κιλά. Αυτή τη στιγμή ο Περέιρα έχει. Είπε στους ρεπόρτερ ο Ίβιτς, έχει λέει 4-5 κιλά. Ναι, έχει, αλήθεια. Και 4-5 κιλά δηλαδή εδώ στην Gilly Diet σε μια εβδομάδα κάνεις 2 κιλά την εβδομάδα. Κάτσε ρε Κωστή, περίμενε τώρα. Άστε μας, ρε, ένα τώρα λεπτό. Παμύθια, 5 πώς κιλά, θα στήσω εγώ την ομάδα πάνω σε ένα παίχτη, ναι, ο οποίος μου είναι ανέτοιμος. Ποιος? Δηλαδή θα στρώσω εγώ όλη τη χρονιά. Κιλά έχει παραπάνω. Σε πλάνο. Και 4 κιλά που, έχει παραπάνω. Σε ένα ποδοσφαιριστή, ναι, ο οποίος είναι ανέτοιμος. Ναι, ενώ ο Κρέσπο είναι έτοιμος. Ενώ ο Σάκοφ είναι έτοιμος. Ενώ ο Μπεζεσβάρ είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμοι, αλλά βγάζουν το πλάνο. Ποιο πλάνο και άλλο. Ενώ ο Λέοβατς. Τι ταχύς που είναι. Ξέρεις τι θα λέγαμε άμα έβαζε τον Περέιρα μέσα στο Άμστερνταμ. Θέλω να το βάλουμε. Δεν έβαλες τον Κλάους, δεν έβαλες τον Τέγιο, δεν έβαλες τον Περέιρα. Άλλο λέω εγώ. Που δεν γυρνάει, δεν μαρκάει. Το λέω διαχρονικά. Άστο τον Άγιαξ. Το λέω διαχρονικά. Έχω ομάδα από τη μέση και μπροστά με ταχύτητα. Και έχω ένα φορ. Δεν μπορεί να παίξει μόνο στο Περέιρα, Νιάρη. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει με κλειστή την άμυνα. Δεν μπορεί, εντάξει, το ξέρω αυτό. Είναι όμως καλός. Τι να τον κάνω εγώ τον κουλούρι, μωρέ, τώρα το αγκούρι. Εντάξει, αυτό λάθος. Σε ένα τέτοιο μάτς, τώρα πλάκα μας κάνει. Ναι, ήταν λάθος. Ούτε στην τούμπα. Δηλαδή, τον αδυνατίζω και τον έχω εκεί, έχει λέει κιλάρι. Έχει κιλάρι, κοστί. Είπε στους ρεπόρτερ. Έχει, μα είναι πραγματικότητα αυτή. Δεν λέει ψέματα. Άστα, εργομετρικά δεν είναι καλά το παιδί. Άστα, ρε, δεν μπορεί να βγάλει πάνω από 30 λεπτά ρυθμό. Πώς θα τον κάνει να τρέχει. 9.55 καιρό. Τι άσε μας τώρα. 54.30. Άσε τώρα, επειδή δεν το γουστάρει ο Τζαβέλας. Δεν είναι θέμα που δεν το γουστάρει ο Τζαβέλας. Εγώ το γουστάρω σαν ποδοσφαιριστή. Το Περέιρα έχει κιλά τώρα. Αλλά σε ένα 4-4-2, όχι μόνο του να παίζει ψηλά. Άρχιο Περέιρα. Ο άλλος τον πήρατε, τον άλλο που έμοιαζε με τον. Ξερνούσε στο μαρκή στις τουαλέτες τα ουίσκια και έπαιζε την άλλη μέρα. Πώς το λέγανε. Το Στόχ. Το Στόχ να πούμε. Κάτι του μπουζουκοθαμώνες τώρα και έχει 3 κιλά. Άστε τις μπλακαμίες, δεν μπορώ να ακούω τα. Σαχλαμάρες να πούμε. Σπανιώτης γιατρός. Να έρθει να κάνει βελωρισμό τα γάση ο Περέιρα. Ναι, γιατί ρε φίλε, γιατί ρε φίλε να έρθει με παραπανήσια κιλά. Δεν το κατάλαβα. Κάθε καλοκαίρι λέει τα ίδια με την υπέροχη ομάδα του ΠΑΟΚ. Τεράστιο γλύψιμο στο Ροσοπόντιο. Που σίγουρα σας ταΐζει, λέει, έμεσα άμεσα. Μας ταΐζει. Μας ταΐζει εμάς. Και το Μάιο περίπου η γνωστή γκρίνια. Ραπ. Ο μπαμπάς σου είναι Αργιανός και απορείται μετά για τα μουσικά ραδιόφωνα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Μαλακίες. Εντελώς. Τα μουσικά ραδιόφωνα, λέω,
τον τελευταίο χρόνο πήραν πόντους έναντι των ραδιοφώνων που έχουν λόγο. Που σημαίνει ότι αυτά που ακούνε οι ακροατές. Ή τους κούρασαν ή δεν συμφωνούν. Ναι, ή δεν συμφωνούν και θέλουν να ακούνε μουσική. Θέλουν να ξεφύγουν. Θέλουν να ξεφύγουν. Ναι. Είναι δηλαδή η μουσική στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή όποιον. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι. Πρέπει να αναλογιστείτε και να αναλογιστούμε όλοι. Γιατί τα πολιτικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά ραδιόφωνα από πέρσι έχουν πτώσει. Εγώ θα ήθελα πάντως σε μια δική σου εκπομπή να βγάλεις ένα πρόγραμμα μουσικό σε κάποια φάση. Να πεις μάγκες, εγώ σήμερα ναι. την εκπομπή την κάνω για πάρτι σας. Δηλαδή, και σας βάζω μουσική να ακούτε, ναι. να γουστάρετε. Θα αλλάξουν τον σταθμό. Γιατί να τον αλλάξω. Γιατί εγώ εσύ θα τους αφιέρωνεις τα τραγούδια. Έτσι τρελαθεί. Εσύ θα τους αφιέρωνεις τα τραγούδια. Δεν κάνω εγώ για αυτή τη δουλειά. Καλά. Κάνω εγώ τώρα το ράδιο Δύσια. Θα κάνω ράδιο Δύσια. Έχει τρελαθεί. Έχει τον κόσμο σου. Και τι άκουμε εμένα που σε λέω. Η μουσική έχει τρελαθεί. Άκουμε εμένα που σε λέω. Λοιπόν, τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ολυμπιακό είδες. Ολυμπιακό είδα. Γελούσα, ναι. Πραγματικά γελούσα με την κατάντια αυτή που υπάρχει. Και επίσης γελούσα με το Μαρινάκι. Πάρα πολύ. Που θα τους διώξει όλους τους ποδοσφαιριστές. Τι να διώξει. Που θα τους διώξει όλους. Θα τους διώξει όλους, πρέπει να πληρώσει να πάρει άλλο. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Είναι, μάλλον θα είναι η πρώτη φορά που οι ποδοσφαιριστές μάλλον θα διώξουν τον πρόεδρο. Έτσι. Πα, από ό,τι έμαθα, ο Μπρούτο ψιλοκάθεται πίσω. Και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό που τον τρελαίνει πάρα πολύ είναι το κομμάτι το τηλεοπτικό. Αυτός έχει αναλωθεί εκεί πέρα. Έτσι. Θέλει να πάρει άδεια. Ο Μαρινάκης καλά κάνει το ρόλο του, καλά τον παίζει. Οι Ολυμπιακοί, ρε φίλε, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι οπαδοί είναι αυτοί πλέον. Τι βλέπουν δηλαδή. Ποιοι. Καμία αντίδραση. Ποιοι. Οι Ολυμπιακοί, οι φίλαθλοι. Οι Ολυμπιακοί, επειδή είναι χορτάτοι. Τι χορτάτος, δεν ναι, επειδή... Από τι είσαι χορτάτος. Από το πρωταθληματάκι τώρα εδώ πέρα, ναι, το ελληνικό. Ρε, έχεις πάει έξω να δεις τι Ολυμπιακός τι πορείες έχει κάνει στο Champions League. Πού έχει. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνει μια πορεία, θα έχει παίξει στις μεγαλύτερες έδρες και δεν έχει καταφέρει τίποτα. Δεν τους νοιάζει αυτό. Και αντί να είναι διψασμένοι για να παίξει μέσα στη Ρεάλ, μέσα στον Μπερναμπέου, μέσα στην Μπάγκερ. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Η ομάδα πρέπει να κάνεις. Αφού πας και ψωνίζεις από τα πάνω ράφια, έχεις πάρει τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Φτιάξε μια ομάδα να γουστάρει η κοκκινιά, να γουστάρουν να πούμε κάτω τα καμίνια. Κοροϊδεύεις τον κόσμο του Ολυμπιακού, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Ναι. Με τους δορυφόρους εδώ πέρα παίρνεις τα πρωταθλήματα. Φτιάξε μια ομάδα να πας μες στο Μάντσεστερ να παίξεις μπαλίτσα, να γουστάρει ο κόσμος. Να κάνεις και τους αντιολυμπιακούς Ολυμπιακούς. Να γουστάρουν. Αφού μπορείς να το κάνεις, τα έχεις. Ναι. Και τα κουμάντα έχεις, και την οργάνωση έχεις, και τους μάνατζερ έχεις, και τους ποδοσφαιριστές μπορείς να φέρεις. Άμα πληρώσεις. Οι Τούρκοι δηλαδή που τους φέρουν είναι καλύτεροι. Οι Τούρκοι που πάνε στη Γαλατά Σαράι και σε αυτά. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ήταν και ο Κόκαλης να πούμε πριν από 30 χρόνια στον Ολυμπιακό. Πόσα ήταν. Και σου φέρνε Ριβάλτο, σου φέρνε παιχταράδες μέσα. Βέβαια. Και η θύρα 7 ανεβοκατέβαινε 10% στον κόλο τη. Και τώρα ποιο θα βλέπω εγώ. Ποιο θα βλέπω. Το Μανιάτη. Και τον Τζόρι, τον καημένο. Το ο οποίο να πούμε θα μου πάθει καμιά θλάση. Έτσι. Θα μου κάψει κανένα πνευμόνι να πούμε καμιά φλάζα. Ναι, και ναι. θα έχουμε επεισόδια εκεί πέρα. Ωραία τα λες. Πολύ ωραία. Είναι δυνατό. Και τώρα τι κάνει. Ναι. Πάει λοιπόν αυτό το τερματοφύλακα, τον άγιο τερματοφύλακα που είχαν τον Ρομπέρτο. Και παίρνει τον Αλβάνο. Τον πουλάει και με βάζει ρε φίλε τον καπίνο. Τον Αλβάνο. Δηλαδή ρε φίλε, άμα είσαι Ολυμπιακός και στη λες, έχει τα διάλα ρε. Ράσει τα διάλα από εδώ πέρα. Λες, ε? Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός ρε φίλε είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να μιλήσει για Ευρώπη. Γιατί έχει πάει παντού. Τι να μιλήσει, ναι, ρε φίλε, έχει πάει σε μεγάλα. Πού να μιλήσει για Ευρώπη ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Τι να πει δηλαδή. Να πει. Ποια να πάει στον πρόεδρο του και να πελαθώ, ρε. Άντε, μη πω. Ποιο θα πάει. Τόσα εκατομμύρια εδώ πέρα σου ρίχνουμε εμείς χρόνια ολόκληρα. Ποιο θα πάει, ποιο. Ο παδός του Ολυμπιακού. Ποιο, ο χορτασμένος από το Μαρινάκι. Αν είναι ο Ολυμπιακός χορτασμένος ή ταϊσμένος ή οτιδήποτε. Ποιο θα πάει, Τσουκαλού θα πάει. Εντάξει. Έχει μια γαρά είναι εκεί. Υπάρχει γκεστάπο δηλαδή στον Ολυμπιακό. Ναι, η οποία σβήνει τα πάντα. Η στόχη είναι μέχρι εκεί. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο κόσμος διψάει. Όπως και ο κόσμος της ΑΕΚ διψάει. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ διψάει με τα δεδομένα. Αλλά μέχρι στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης κοροϊδεύει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και οι Ολυμπιακοί λένε: αν δεν είναι να το πάρουμε εμείς και μείνουμε πίσω, ας το πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό. Όχι! Ναι, δεν θέλουν. Δεν τον θέλουν γιατί το θεωρούν μεγάλο αντίπαλο. Ναι. Εσένα έχουν του κλασικού. Ναι, αλλά ξεχνάνε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Τι ξεχνάνε. Ότι από τον ΠΑΟΚ μπορούν να χάσουν οπαδικό. Τι από τον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να χάσουν οπαδικό. Πώς θα χάσουν από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πώς γίνεσαι
ένας πατέρας Ολυμπιακός τι κάνει πιο εύκολα, το γιο του ΠΑΟΞΗ ή Παναθηναϊκό? Ένας πατέρας Ολυμπιακός, εγώ θα σου πω ένας πατέρας ΠΑΟΞΗ τι κάνει πιο εύκολα. Άσε ρε, την ερώτηση που σου κάνω, μην με κάνεις τρίπλα. Σε κάνω τρίπλα. Ένας πατέρας Ολυμπιακός, το γιο του, τι τον κάνει περισσότερο πιο γρήγορα, ΠΑΟΞΗ ή Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό τον κάνει. Τι τον κάνει. Λάθος κάνει. Κάτω στην κοκκινιά. ΠΑΟΞΗ τον κάνει. Πώς θα τον κάνει ΠΑΟΞΗ? Τον κάνει ΠΑΟΞΗ. Πώς? Γιατί είναι προτιμότερο ο Αριανός να γίνει Ολυμπιακός παρά ΠΑΟΞΗς. Το ίδιο γίνεται και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι προτιμότερο να γίνει ΠΑΟΞΗς παρά να γίνει Παναθηναϊκός. Δεν μου λες τώρα. Ο μπαμπάς ο ΠΑΟΞΗς που έχει χωρίσει με τη μάνα και είναι ογκόμενος της μάνας στο σπίτι και είναι Ολυμπιακός. Ωραία. Τι γίνεται το παιδί? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός. Φυσικά θα γίνει Ολυμπιακός. Δηλαδή εκεί δεν το πιάνεις αυτό? Το πιάνω. Λοιπόν. Αλλά στο οπαδικό κομμάτι, όταν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός πέσει, έχει μία πτώση και στην πορεία ανέβει ΠΑΟ και Παναθηναϊκός, εγώ σου λέω. Ναι. Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανεχθεί το γιο του να γίνει βάζελος. Ναι. Προτιμότερο να γίνει Αριανός, καλύτερα να γίνει Ηρακλειδέας και ΠΑΟΞΗς παρά βάζελος. Μα όλη η Αθήνα. Το καταλαβαίνεις. Αν ακούει η Αθήνα τώρα και όσοι είναι Ολυμπιακοί. Ακούνε, όσοι είναι Ολυμπιακοί. Λένε, αν δεν το πάρω το πρωτάθλημα, γιατί συχάθηκα κι εγώ, γιατί δεν γουστάρω να βλέπω αυτόν τον Ολυμπιακό, χίλιες φορές να το πάρει ο ΠΑΟΚ, σε συμπαθούνε. Να σε πω γιατί. Γιατί αν ο... Είσαι καλός. Άκουσε. Συμπαθητικούλης. Αν ο Ολυμπιακός. Συμπαθητικούλης είσαι. Άκουσε. Ναι. Άκουσε. Εσένα θέλουν. Ο... Δεν θέλω το Παναθηναϊκό για την ΑΕΚ. Εάν ο Πειραιώτης. Να μιλήσουν. Εάν ο Πειραιώτης που είναι στα Καμίνια. Ναι, Καμίνια. Που είναι. Κάτω εκεί πέρα, πώς λέγεται, Σκαραμαγκά και τέτοια. Ναι. Κοκκινιές και τα λοιπά. Κοκκινιές. Εάν δεν ήταν Ολυμπιακός, θα ήταν ΠΑΟΚ. Στο λέω εγώ. Αφού είστε ίδια ράτσα, ίδια φάρα. Εντάξει, μπορεί να είμαστε ίδια ράτσα, ίδια φάρα. Έχουμε τι, άλλα. Έχουμε... Λιμάνιο, ένα λιμάνιο. Έχουμε άλλα. Πασόκ, ένα πασόκ. Ναι, αλλά αυτοί έχουν. Βρωμιά ο ένα, δυσοδεία ο άλλο. Όχι. Τι όχι. Τώρα μα βάλει τώρα. Φυλακή. Μα εξισορροπεί τώρα με τον Ολυμπιακό. Μικρογραφία είσαι. Σε τι μικρογραφία είναι με τον Ολυμπιακό. Γκαγκάτσι είχε ο ένα, γκαγκάτσι είχε ο άλλο. Τι γκαγκάζει, βρε. Στην τέτοια τώρα. Στην τέτοια, τώρα συγκρίνει τον Αλ Πατσίνο, να πούμε, με, τον, με έναν. Πώς το λένε, αυτοί που παίζανε φτωχοδιάβολοι. Ο Βέγκος. Ναι. Και έκλεβε πορτοφόλια τώρα. Τον Πορτοφολά τώρα το συγκρίνει με τον. Ναι. Τζον Τραβόλτα, να πούμε. Βρε, άσε μας τώρα. Όταν μιλάς για μπάλα πολιτικά, ρεού στη ραπ, είσαι ωραίος. Όταν αρχίζει την ντρικα, είσαι κουραστικός. Ναι. Άσε την ντρικα, μίλα για μπάλα. Ποιο τα λέει αυτά. Ένα ακροατή. Άσε την καραμέλα για τον γλυκαδόρο που λες, λέει Τζαβέλα. Κοίτα μόνο, λέει το. Το αγωνιστικό, σε ρώτησα και προχθές και δεν απάντησες επειδή σε έχασε επεισόδια. Τι παίχτηκε με Τζόρνταν? Τίποτα δεν παίχτηκε. Τζόρνταν είναι φίλος. Δεν τρελάθηκε. Αδερφός μας ο Τζόρνταν. Αδερφός μας είναι ο Τζόρνταν. Λοιπόν, δεν τρέχει τίποτα. Ιούλιος και κλασικά υπερτιμάται τον ΠΑΟΚ και υποτιμάται τον αντίπολο Ολυμπιακό. Στο τέλος έχει πάλι κλάμα το έργο. Ο 898. Ο άλλος λέει, γιατί είναι Κωστή ο Βαρέλα να μην αντικαταστήσει τον Τζαβέλα. Σέρβο έχω coach. Και είναι αριστερό ο Βαρέλας. Είναι αριστερό στόπερ. Ο Βαρέλας είναι δεξί στόπερ. Να σου το πω κι αλλιώς. Ναι. Θα παίξει ο Βαρέλα. Ναι. Με ποιον παρτένερ? Με τον Τζαβέλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Τζαβέλας έχει καπαρωμένη θέση εντεκάδα. Και σέντερ μπακ να του φέρουν καλό. Αυτός θα φάει το Λέοβατς. Ναι. Θα πάει αριστερό μπακ. Δεν είσαι κόρο. Δεν πάει. Μην ψάχνεσαι. Δεν πάει. Δεν πάει γιατί το για... πάνω κάτω δεν τα αντέχει. Δεν πάει. Δεν τα αντέχει. Τα πάνω κάτω. Άστα. Δεν πάει. Άστα. Στο λέω εγώ ότι δεν πάει. Αλλά προχθές με τον Άγιο. Τερματοφύλακας μπορεί έπαιξε, να παίξει. Έπαιξε και για τον Κρέσπο. Έπαιξε και για τον Κρέσπο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον Τζαβέλα. Έπαιξε για τον Κρέσπο. Στο αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι αρχηγός. Είναι σε καλή φόρμα. Είναι σε καλή φόρμα και χαμηλά, δουλεύει πάρα πολύ. Χαμηλά είναι καλός. Ναι. Θέλει, τώρα με τον Βαρέλα, επειδή ο Κρέσπο είναι σε κατοδοχείο, εγώ το ξαναλέω. Ναι. Ο Βαρέλα είναι παιδαράς. Αν παίξει ο Τζαβέλας δίπλα στο Βαρέλα. Θα Τζαβέλα, παίξει, έτσι θα παίξει. Τζαβέλα Βαρέλα. Έτσι θα παίξει. Θα πάρει τα πάνω του. Σίγουρα. Θα πάρει τα πάνω του. Και ξέρεις κάτι. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Αποκτάει και έναν καλό παίχτη. Και στο εξωγηπαιδικό με τον Βαρέλα. Γιατί ο Βαρέλας δεν είναι μιξωρισιά. Το Βαρέλα δεν μπορεί να το πει. Σε σβέρκωσε και σε κάθισε κάτω. Αυτό ότι ο Βαρέλα είναι καλός εξωγηπαιδικά, από πού βγαίνει? Βγαίνει από διάφορες πληροφορίες που έχω. Ό,τι δηλαδή τι. Ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Γιατί αλλιώ είναι κακά παιδιά. Οικογενειάρχης άνθρωπος. Γιατί αλλιώ είναι, από μανιτάρια ήταν. Δηλαδή τι είναι. Ρε παιδί μου, δεν έχει τι μέσα την ίντριγκα, την τζογλανιά, αυτό το δημοσιογραφικό. Από πού είναι ο Βαρέλα? Από την Αφρική νομίζω. Από την Αφρική. Ναι. Λοιπόν, η γυναίκα του Αφρικάνα είναι. Δεν ξέρω. Όχι τα παιδιά, κάτσε να σου πω εγώ. Τι, πώς, τρία παιδιά έχει. Τέσσερα. Τέσσερα παιδιά στα 25, στα 27. Ναι, ναι. Θα σου πω τι μπορεί να πάει ο Βαρέλα. Sky Meet ο Βαρέλα στη Θεσσαλονίκη.
Έχει ένα παλαμάρι 47 πόντους. Θα σου πω εγώ την πράγματι ο Βαρέλα. Έχει κάνει τα παιδιά με την, τα τέσσερα παιδιά. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει στη Ρουμανία, ρε. Και του λέει ο Τζαβέλας, σαν δίδυμα που είναι, να βγούμε μια φορά μαζί. Κάτσε να σου πω τώρα. Τι μπορεί να γίνει. Αμάν. Απαγορεύεται να βγει ο Τζαβέλας με Μπίσεσβαρ και με Βαρέλα. Κάτσε τώρα. Τέλος. Στάσου. Και να πει την κυρία Βαρέλα να τον πάρω. Να του δείξω λίγο την πόλη. Εσύ με τα παιδιά εδώ. Και να σκάσει μύτη. Λέμε ρε παιδί. Το και, άκουδο. Όχι. Και να σκάσει μύτη ο Τζαβέλας με τον Βαρέλα στη Λεωφόρο Νίκης. Εκεί και να φέρχονται οι ξαθιές οι άσπρες. Και αυτός να έχει δει τις μαύρες της Αφρικής και να κάνει παιδιά. Τι μπορεί να πάθει ο Βαρέλα. Εγώ σας το λέω. Αμάν αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Το μυαλό σου δεν πάει. Θα τον περάσω τον Τζαβέλα χαλκά. Από εκείνο που είναι οι βαρυπινίτες που έχουν. Τι χαλκά. Τι χαλκά τον περάσω. Δηλαδή ένα που στα 20 έκανε δύο παιδιά. Στα 23 έκανε το τρίτο. Και στα 24 το τέταρτο. Ναι. Ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Απαγορέψω τον Βαρέλα. Στα 30 ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Ξέρω. Ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Ξέρω, ναι. Με τις μαύρες εκεί της Αφρικής να έρθει εδώ πέρα με τις καρδιές. Με καμιά άσπρη εδώ. Ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Με τα μπούτια πεταγμένα. Να τον ορμήξουν όλες οι λυσασμένες να δουν κανένα μπρουτάλ. Αυτά φοβάμαι εγώ με τον Βαρέλα. Και τα λέω. Και αφήστε το, είναι οικογενειάρχης. Και δεν είναι ο οικογενειάρχης. Έβαλε σε υποψία. Το λογοθετήθησε τον οικογενειάρχης. Και θυμάσαι τι είχε γίνει στο έργο να πούμε. Ναι. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Με τη Λολότα. Με τη Λολότα. Λολότα, ναι, βέβαια. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340, τα είπαμε. Ναι. Τα αναλύσαμε. Ναι. Ρενίκο, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, λέει. Oh. Αλλά το να λες πως μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να μιλάει για Ευρώπη σε καθιστά άσχετο. Το παρατσούκλι γάβρι του Βορρά μόνο τυχαίο δεν είναι. Συνεχίστε να ζείτε στο μικρό κόσμο σας. Αν δεν ξεφύγετε τη Θεσσαλονίκη, δεν θα μεγαλώσετε ποτέ. Παναθηναϊκός είναι ο φίλος. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το λέω γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια βγαίνει στο Champions League. Γι' αυτό δικαιούται να μιλάει για Ευρώπη από την άποψη ότι αυτός έχει παίξει πολλά περισσότερα παιχνίδια από ό,τι έχεις παίξει εσύ στην Ευρώπη σε μεγάλα σαλόνια. Όχι σαν αξία ότι είναι μεγαλύτερος από τον Παναθηναϊκό ευρωπαϊκά. Ναι. Δεν το λέω έτσι. Αλλά είχε κοστεί την ευκαιρία να παίξει σε πολύ μεγάλα στάδια. Να κάνει πολύ μεγάλους αγώνες. Μάλιστα. Δεν ξέρω ο Σιρόπουλος σε ποιον διαιτητή έβγαλε το παπούτσι του και του το έφερε στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν ήταν ο Ζλατάνος αυτός. Αρχαιολογία είναι αυτό που λέμε. Αυτό είναι αρχαιολογία, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω, δεν το έχω ζήσει. Σε ένα Άρης ΠΑΟΚ κυνηγούσαν. Δεν θυμάμαι τώρα, το 73, δεν θυμάμαι. Το έχω χάσει το έργο. Ο Σπυρίδων ξέρω ότι. Παρακάτω. Ναι, λοιπόν, δεν μπορεί να βρει. Δεν το θυμάμαι. Ναι, λέει, αν οι υπόλοιποι είναι άθλοι, ο Τζαβέλας είναι χρυσή μετριότητα. Με τέτοιους παίκτες δεν ανεβαίνει σε επίπεδο, λέω 8-11. Είμαι 32, πρωτάθλημα δεν είδα. Μέχρι τα 80 θα δεις, φίλε. Και οι 50ρδες λέτε υπομονή και χτίζετε, λέει. Δεν πάτε καλά, ρε. Ο Τζαβέλας είναι καλό στόπερ. Κακά τα ψέματα. Με τις αποδόσεις που έχει από τα play-off και μετά, νομίζω ότι είναι από τα καλά στόπερ της Ελλάδος. Μέχρι στιγμής. Τώρα, εάν η απόδοσή του μεθαύριο πέσει, θα το πούμε. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Αυτό θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή όμως, σε όλες τις ελληνικές ομάδες, ναι, θα έπαιξε βασικό στόπερ. Δεν είναι τώρα για αρχηγός, δεν είναι για να σηκώσει τον ΠΑΟΚ στην πλάτη. Δεν είναι. Πολλά δεν είναι. Ο Τζαβέλας για μένα δεν μπορεί να είναι αρχηγός. Κουβαλάει πλάτες και τέτοια όταν λιποτάχτησε στο Καραϊσκάκι. Εγώ τα έχω μαζί. Συμφωνώ. Λιποτάχτησε μα στο έχουμε αυτό. Λιποτάχτησε στο Καραϊσκάκι. Άρα. Για να έχετε ούπα τον Τζαβέλα, πάει να πει ότι δεν έχετε εχθρό τον Ολυμπιακό Παοξίδες. Σας τη λέω τώρα. Κάτσε, σου πω κάτι. Άμα λιποταχτεί στον Καραϊσκάκη με τον Πάοκ να κάνει τον πρωταθλητισμό. Ναι. Και οι Παοξίδες βγάζετε MVP τον Τζαβέλα, είστε νερόκοτες και δεν πάτε ποτέ για πρωτάθλημα. Ο Ραπτόπουλος σας το λέει. Άκουσα να δει. Συμφωνώ σε αυτό που λες για τον Καραϊσκάκη, αλλά από εκεί και πέρα όμως τον κρίνουμε βάσει αγώνα-αγώνα, είπαμε. Άλλο αυτό. Αυτό λέμε τώρα. Όπως το θεωρώ. Κακό παιδί στο θέμα Άγγελου. Ναι. Το θεωρώ και αυτό. Ενώ κακό. Τον Άγγελο το θεωρεί σωστό, ε. Όχι. Α. Δεν το θεωρώ. Το, δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι όταν βγαίνει, μωρέ, να πιάσουμε τα παλιά. Όταν βγαίνει ο Θεοσεβούμενος. Ναι. Και λέει. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Και λέει. Με στήσαν, με κάναν, με ράνανε. Ναι. Και εννοεί την παρέα και την κλίκα αυτή. Ναι. Και ένα ΠΑΟΚ δεν απαντάει. Και εγώ, σαν παίχτη, αν με πει εμένα, ξέρει κάτι, έκανε αυτό. Αν δεν το έχω κάνει. Θα σε ορμήξω. Βέβαια. Εάν όμως το έχω κάνει, θα είμαι λίγο πιο κοντά του. Αν όμως δεν τον έχει υπόλοιπη. Εκεί έχω εγώ. Εκεί τον Τζαβέλα έχω ένσταση. Μην το χτυπάς αυτό, είπε. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι καλός center back. Άλλο λέω. Πάμε παρακάτω. Και αν εσύ, αν ποδοσφαιριστή, δεν τον έχει υπόλοιπη σε αυτά που λέει και λέει, άστο να λέει ότι θέλει, λέει αυτό. Όχι. Περίμενα από του Παοξίδες που τάχαν δίθεν είναι ο Ολυμπιακός εχθρός του, με τον Τζαβέλα να είχαν θέμα.
Και δεν έχω θέμα με τον Τσαβέλα και κάνουμε τον Σαλμπικίδη. Και έχω κάνει τον Γκαρσία ήρωα. Συμφωνώ. Άστε με τώρα παραμυθά. Διάλειμμα. Και ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90-98-80-90. Και τα συζητάμε όλα τα αθλητικά. 9-55 κοινό μήνυμα 54-3-40. Εγώ λέω ότι ο Διούδης σε τρεις μήνες θα τρώει από τους κάδους απέναντι από το Ζάμπινγκ. Εγώ το λέω. Από εκεί και πέρα οι Αριανοί βρίστε όσο θέλετε. Στεναχωρέθηκες. Εγώ. Που ήρθε ο Διούδης στον Άρη. Γιατί, ξαδερφό μου. Για το παιδί, λέω, σαν παιδί. Για το παιδί. Σαν πορεία δηλαδή που έχει κάνει. Δεν έχω δικαίωμα να χαρώ και να στεναχωρηθώ. Αν ήμουν πατέρας του, θα στεναχωριόμουν. Ναι, γιατί θα βλέπω ότι το παιδί μου κάνει πορεία προς τα πίσω. Τι διαλύματα είναι αυτά, ρωτή, να χατουρίσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Δύο γραμμές έχουμε μόνο. Δύο γραμμές. Τίποτα, έχουν φύγει πάντες. Για Χαλκιδική. Έχουν ξεσχιστεί. Τι ακάζουν, ακούνε ραδιόφωνο και σωστά κάνουν. Δηλαδή, αν ήταν γεμάτες οι γραμμές, θα έλεγαν ανώμαλοι. Για πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί, για που... ποιοι είναι αυτοί που μείναν εδώ. Που μείναν εδώ. Έλα, φίλε. Ναι, χαίρετε, εγώ ναι. Μάλιστα, εσείς είστε. Ναι. Ένα από μήνα. Εγώ αφήνω από Παναθηναϊκός. Τι έγινε, ρε Βάζελ. Δεκάριθες κι εσύ. Δεν σ' άκουσα. Δεκάριθες κι εσύ. Το ξέρω. Το ξέρω. Τον Βιαφάνες, Κλάιν Μάιν. Εντάξει, να το δούμε λίγο, βέβαια. Εντάξει, τον είδαμε αρκετά. Δύο πραγματάκια μόνο θέλω να πω, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Πες ό,τι θέλετε. Το παιδί, πώς το είπαμε, που είναι δίπλα σου. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ο Νίκος. Νίκος. Βασικά, εγώ είμαι Πειραιώτης, Παναθηναϊκός, ο πατέρας μου γάβρος και ο παππούς εθνικός Πειραιώς. Και πού μένεις τώρα? Τώρα μένω Πεύκη. Στην Πεύκη μένεις? Πεύκη όλοι οι Παναθηναϊκοί. Έχω παντρευτεί και μένω Πεύκη. Τώρα στην Πεύκη είσαι? Τώρα ναι, Πεύκη είμαι, ναι. Ρε φίλε, δεν έχεις πάθει κατάθλιψη εκεί απάνω? Τον πρώτο καιρό, φίλε, είχα πάθει κατάληψη, εννοείται. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα με την Πεύκη. 9.30-10 η ώρα είναι όλοι μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Είναι πολύ ησυχία. Και η Φυσιά δεν παθαίνει κατάθλιψη? Είναι κατάθλιψη. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Τι έγινε? Καταγωγή από Πειραιά, εκεί γεννήθηκα. Εάν είσαι στο Πειραιά, έχει τα λιμάνια σου, τα πλοία σου, ού να φωνάζουν οι ντουντούκοι. Εντάξει, εγώ δεν μεγάλωσα στον Πειραιά. Και να πάμε στην Πεύκη. Εγώ μεγάλωσα κέντρο Αθήνα, φίλε. Και Αθήνα, ωραίο τέτοιο. Τώρα, ρε φίλε, τα τραγωδία είναι η Πεύκη. Και πού είναι καλά στην Αθήνα, ρε Κωστή? Πού είναι καλά στην Αθήνα? Ναι. Βουλιαγμένη, βούλα. Εκεί είναι οι Χίτες, ρε φίλε. Ραφίνες, κέντρο Αθήνας. Ποιος θα πάει στη Ραφίνα, ρε. Τι λέτε, ρε, πλάνε. Είναι η Γλυδάτη. Έχει ωραία μέρη, έχει πολλά ωραία μέρη Αθήνα. Ζούνια, ρούνια, αλλά πού να επιβιώσει τώρα στη Βουλιαγμένη που λέει αυτός. Και πρέπει να είσαι... Βάρκιζα. Οικονομημένος, να πούμε. Άνω βούλα, κάτω βούλα, τρελός, Πειραιά. Πού να βρεις σπίτι εκεί, ρε, να μείνεις. Τι λες, ρε, γιατί στην Πεύκη που αύριο σπίτι, ρε, να μείνεις. Για στην Πεύκη έχει 200 ευρώ και στην ΑΕ 1500, να πούμε. Στην Πεύκη είμαι στο γήπεδο της Πεύκης και προπονούμε. Στο γήπεδο. Το ξέρεις που το γήπεδο, ε? Ναι, 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 ξέρω. Βλέπω έναν, κάνω, επειδή ήταν κλειδωμένο το γήπεδο, έκανα στο, εκεί στο Σάσα πεζόδρομος που είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πηγαίνω που λες, κάνω μια στροφή 500 μέτρα, βλέπω έναν κουστούμάτο 75. Μόλις με βλέπει σταματάει. Γυρίζω, κάτι σκαλίζει, ξαναπηγαίνω, 500 έκανα. Τι έκανε, ρε φίλε? Έψαχνε στα σκουπίδια να βρει να φάει. Με γραμμάτα. Ναι, ρε φίλε. Τόσο χαλεπέφτει. Και το δεύτερο που είδα στην Πεύκη και έπαθα σοκ, ή έπεσα πάνω στην έξωση που κάνανε στον Πέτρο Φυσούν. Έλα, ρε φίλε. Ναι, εκεί δεν είναι, εκεί κοντά. Λοιπόν, έπαθα τώρα. Παραμένει, δεν το ξέρω. Εκεί έμενε ο Φυσούν. Τέλος πάντων, να σου πει ο φίλος τα δικά του τώρα. Θλίψεις. Για λέγε. Πες, παλικάρι. Λοιπόν, αυτό καταρχήν ότι από τον Πειραιά πολύ Παναθηναϊκή, έτσι. Βεβαίως. Πολύ Παναθηναϊκή. Μην κοιτάς τι λένε προς τα έξω και τι περνάει. Υπάρχουν πολύ Παναθηναϊκοί. Συμφωνώ. Αυτό που έλεγες, γάβρος ο πατέρας μου, εγώ Παναθηναϊκός έγινε. Ο παππούς μου έκραζε, επειδή ήταν εθνικός, έκραζε τον πατέρα μου. Που έγινε Ολυμπιακός. Που έγινε γάβρος. Α, ναι. Και με μένα δεν είχε πρόβλημα. Κάτσε, ο παππούς σου πόσο χρόνο είναι τώρα, αν ζούσε? Τώρα δεν ζει ο παππούς μου. Πόσο ήταν άμα ζούσε, ας πούμε? Πότε γεννήθηκε? Θα ήταν 90 τόσο. Ο παππούς σου είδε τον εθνικό του Καρέλα. Τον εθνικάρα. Τον εθνικό του Καρέλα. Καρέλα, βέβαια. Πρόλαβε ίσως και τη δεκαετία του 50, το 58, που ο εθνικός πήγε να πάρει τα ηνία. Βέβαια, και τον Ολυμπιακό. Και τον κατηγόρησαν ότι πήγε να κάνει επαγγελματική ομάδα που είχε φέρει τους Ούγγρους. Ο Καρέλας από τους μεγαλύτερους προέδρους της Ελλάδος. Έτσι. Όποιος είναι εθνικός Πειραιός έχει καταστραφεί, έχει κάνει από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό έτσι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Εγώ όμως θα σε κάνω μια άλλη ερώτηση. Κάντε μια ερώτηση. Είσαι παντρεμένος, έχεις παιδιά? Ναι, ναι, έχω. Τι θα προτιμούσες να ήταν ο γιος Ολυμπιακός, παραδείγματος, αν δεν ήταν Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα? Να ήταν Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ? Κοίταξε, δεν μπορείς να επιβάλλεις κάτι. Όχι. Με την περιοχή. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Άλλο λέω. Τι θα ανεχώσουν περισσότερο? Τι θα δεχώσουν περισσότερο? Εντάξει, ναι, δεν θα ήθελα να γίνει κάποιος. Είδες λοιπόν. Αυτό είναι.
Λοιπόν, και ένα δεύτερο που είπες για το Champions League. Ναι. Ο Παναθηναϊκός βασικά, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες συμμετοχές, αλλά λιγότερα παιχνίδια. Λιγότερα παιχνίδια. Ναι. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, έτσι. Στο Champions League δεν νομίζω να έχει λιγότερα παιχνίδια από ό,τι έχει ο Παναθηναϊκός. Ψάξτε το και θα δείτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερους αγώνες στο Champions League με λιγότερες συμμετοχές. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό. Ωραίος. Είναι μια παράμετρο. Για σε κάνετε το. Τώρα okay. Να βγεις στην Πεύκη, φίλε, σε τρώνει λίγη εκεί απάνω. Α, άνετα. Άνετα. Άμα κοιτάξω τώρα από τον μπαλκόνι, δεν περνάει, φίλε, ούτε γάτα. Νου πήρε, φίλε, τι τραγωδία είναι αυτή. Φιλιά. Λοιπόν, χαιρόμαστε που μας ακούτε από την Πέμφυ. Να είσαι καλά και υπομονή. Πομπονή. Υπάρχουν και σκαραμαγκάδες. Έτσι. Bye bye. Πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ποια Αφρική, ρε άνθρωπε, στην Πορτογαλία γεννήθηκε ο Βαρέλα και ξεκίνησε από την Εστορίλ. Ό,τι να είναι, λέτε. Λέει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, στην Πορτογαλία γεννήθηκε, από πού είναι η καταγωγή του, λέμε. Α, μαύρο γαργαλιάρη είναι. Έτσι. Από ακτή έλεφαντο του, τέτοιο. Πράσινο ακροτήρι, νομίζω είναι κάπου εκεί γύρω. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Καλημέρα. Βαρύς ακούω, φίλε. Τα λάνια. Της πιάτσας στα ντερέκια. Της πιάτσας στα ντερέκια. Ραπτόπουλο, έχω μια ένσταση. Ένσταση έχεις. Ένσταση έχω, ναι. Για πες. Δεν μου λες, αν αύριο μεθαύριο σε κόψει ο Αντρώνης από το ραδιόφωνο. Με κόψει, ναι. Και βγαίνω και λέω ότι ο Ραπτόπουλος δεν θέλει να δουλέψει και δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο. Θα είσαι καλυμμένος. Ξαναπάρ' το, δεν το κατάλαβα. Τι είπες. Λέω, ρε, με διώχνει ο Ανδρώνης από το ραδιόφωνο. Και μετά ναι, τι κάνω εγώ. Ναι. Και στα λέει αργά και αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Πάρ' το πιο γρήγορο. Ότι ναι. Τι. Ναι. Σε διώχνει ο Ανδρώνης από το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Και. Δεν το ξέρει κανείς. Και αύριο μεθαύριο βγαίνω εγώ και λέω ο Ραπτόπουλος δεν θέλει να δουλέψει και δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο. Θα είσαι εσύ καλυμμένος. Όχι. Εγώ, φίλε, είμαι τόσο εξωστρεφής άνθρωπος. Που ναι. Με το πριν να με διώξει το έχει μάθει όλοι. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι και να είναι. Γιατί το λες όμως εσύ αυτό. Το λέω γιατί όσον αφορά τον Τζαβέλα έχει κουράσει αυτή η παπαγαλία, ας πούμε. Η ραδιοαρπίλα. Το ότι ο Τζαβέλας έκανε το λιποτάχτη με τον Γάβρο. Δεν τον έκανε, έτσι, ήταν λιποτάχτη. Όταν δεν θέλει να σε βάλει ο προπονητής, ο Τζαβέλας χίλιες τούμπες να κάνει. Δεν θα μπει μέσα να παίξει, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή ο Άγγελος είναι φως φανάρι ότι δεν τον ήθελε. Έτσι. Τον πέταξε στην ΚΑΠΑ 17 να προπονείται. Δεν τον ήθελε με την ομάδα. Δεν. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Να μπει από μόνος του στην ενδεκάδα και να παίξει. Ναι. Πώς λιποτάκτησε, ρε παιδιά. Άντε πείτε μου εσείς. Γιατί εντάξει, εδώ και 1,5 χρόνο το ακούμε να πούμε ο Τζαβέλας λιποτάκτησε. Πώς λιποτάκτησε όταν δεν τον ήθελε ο Άγγελος. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Γιατί εντάξει, τα ακούω και εσύ, ρε Ραπτόπουλε. Πόσο μάλλον εσύ που είσαι, το μυαλό σου φέρνει στροφές. Κόβει, είσαι μάγκας, είσαι ωραίος σε αυτό. Κάθες και μου λες τον Τζαβέλα λιποτάχτη. Τον έχεις τον Τζαβέλα για λιποτάχτη. Αν ένα μάτς που περίμενε ο Τζαβέλας ήταν με τον Γάβρο. Ξέρω ότι οι Γάβροι, ναι, τον απείλησαν. Πήγα στην καφετέρια. Είναι ανθρώπινα αυτά. Την είχαν κάψει, μωρέ. Τι το ναι, λοιπόν. Ναι. Εντάξει, τα σου λέει κάτω. Φοβήθηκαν οι Γάβροι. Ακού να δεις. Ναι. Είναι δολοπλόκοι. Διαιτητοί θα πιάσουνε. Τον Τζαβέλα θα απειλήσουνε. Η Αθήνα είναι σχολείο. Είναι σχολείο. Σε αυτή την κόντρα και για να κλείσουμε με αυτό, και ο Τζαβέλας έχει ευθύνες και ο Άγγελος. Ο Τζαβέλας έχει ευθύνες γιατί σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε ξένο γιατρό και δεν εμπιστεύτηκε τον γιατρό του ΠΑΟΚ. Άστο να πάει στο διάλογο. Είναι δύσκολη περίπτωση. Τέλος πάντων. Ας μην τα ανασύρουμε. Όσον αφορά αυτό, φίλε μου, εντάξει, ο Τζαβέλας πήγε στο γιατρό που ήθελε, εντάξει, και δικαίωμά του. Ο άλλος τώρα, αν είναι τόσο κολλημένος που σου λέει, όχι, ή στο δικό μου γιατρό θα πας ή δεν σε υπολογίζω στην ομάδα. Δεν γίνεται, εντάξει. Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε, ένα λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα ιατρικό επιτελείο το οποίο η ομάδα στηρίζεται πάνω σε αυτό και χτίζεται πάνω σε αυτό. Και εσύ με φεύγεις σε ένα γιατρό, τον οποίο εγώ δεν τον έχω σαν ΠΑΕ. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Εντάξει, τώρα. Και εγώ θα εμπιστευτώ το δικό μου το άτομο τι μου λέει. Μου λέει ο Τζαβέλας είναι οκ ή δεν είναι οκ. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα είναι, ας μην την ανοίξουμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, καλό βράδυ, να είμαστε καλά. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλώς τον. Μια χαρά, εσύ. Χρήστος από Λαμία, είμαι Θεσσαλονίκη πλεγμένο. Λαμία, ρε φίλε. Πού ρε φίλε, Λαμία, ρε φίλε. Τι πόλη είναι αυτή η Λαμία. Καλή είναι, εντάξει, ανηφόρες πολλές έχει, κατηφόρες πολλές έχει. Χριστάκη, θυμάσαι στη Λαμία τι πάθαμε.
Μια μέρα, ρε φίλε, γυρνώντας από Μονεβασιά, ανεβάζει ο Χριστάκης εδώ ο γιος μου, να πούμε 40 βαθμούς Κελσίου πυρετό. Και πάμε στο νοσοκομείο της Λαμίας. Και πέφτουμε, ρε φίλε, σε μια σπουδαία παιδίατρος εκεί πέρα. Γερή να την έχει ο Θεός. Πώς τη λένε? Δεν συγκράτησα το όνομά της. Μας εξυπηρέτησε εκεί η κοπέλα, τόσο σε το παιδί, γιατί άρχισε να κάνει κάτι σπασμούς, κάτι τέτοια. Αλλά, ρε φίλε, όταν αναγκάστηκα και βγήκα στη Λαμία έξω, τότε είδα κάποια πράγματα τα οποία δεν μ' άρεσαν εκεί πέρα από τον κόσμο της Λαμίας. Εντάξει, μην τα ψάχνεις τώρα, εντάξει. Τι είδες δηλαδή? Δεν μ' άρεσε ο κόσμος, ρε φίλε. Πολύ. Τέλος πάντων, ας μην κατηγορούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, ο κάθε αυτούς έχει τα δικά του, εντάξει. Κανένας δεν είναι καλός. Έτσι. Καλά, είναι. Δηλαδή, με βρήκανε κάποιοι, να στο πω έτσι, δηλαδή στην ανάγκη και με σκίσανε, να πούμε. Πώς με σκίσανε, δηλαδή. Με ξεσκίσανε, όχι με σκίσανε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά. Είχα το παιδί άρρωστο, ερχόμουν από διακοπές, δεν είχα ρούχα, δεν είχα αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Γελάει ο άλλος. Μην γελάς, ρε. Ψοφάγια αυτά, ψοφάγια αυτά, Ραπτόπουλος. Λοιπόν, περίμενε να βρει καλό άνθρωπο στη Λαμία ο άλλος. Έλα, εντάξει, θέλει μαστολή, έτσι, εντάξει. Τι γίνεται, ρε. Έπεσε από αιώνες. Λοιπόν, Κωστή, Ολυμπιακός είμαι εγώ. Ναι. Εγώ, για μένα δεν με βλέπω καλά φέτος. Είπα, αν τερματίσω τέταρτος, πέμπτος, θα είμαι καλά. Ναι. Μου θυμίζει ο Ολυμπιακός πολλή εποχή που τον άφησε ο Κόκαλης και τον πήρε ο Μαρινάκης. Ναι. Κάτι τέτοιο παναγίνει τώρα. Δηλαδή, μεταβατική περίοδο βλέπεις. Ναι, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα, γιατί τώρα ο Μαρινάκης έχει άλλα ενδιαφέροντα, έτσι. Πρέπει να πάρει τηλεοπτικές άδειες. Αυτό τον καίει έμαθα κάτω. Ναι, αυτό τον καίει. Φυσικά τον καίει. Να πάρει την άλλη τηλεοπτική. Ξέρεις τι μοιάζει ο Μαρινάκης με τον Ολυμπιακό? Σαν να έχει ένας μια γκόμενα να την έχει βαρεθεί και να κάνει εσκεμμένες λακαμίες για να τον διώξει γκόμενα. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι το βλέπω, δηλαδή. Δηλαδή, σαν να είναι 30 χρόνια παντρεμένος και λέει, ας πούμε, σεξουαλικά και η γυναίκα και ο άντρας, λέει μετά 30 χρόνια. Έτσι τον βλέπω το Μαρινάκη. Έτσι τον βλέπω. Έχεις δίκιο, Κωστή, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα διάβασα και τον Κασάμι, λέει, τον παίρνει, λέει, στην Νότιγχαμ. Ναι, ναι. Τώρα, τι μαγείς είναι αυτές, τώρα, τι κόλπα είναι αυτά. Δηλαδή, θα πληρώσω Μαρινάκη από την τσέπη του για τον Κασάμι. Δηλαδή, από τη μία τσέπη θα μπουν, δεν θα μπουν. Αλλά και από την άλλη, μωρά αδερφάκι μου, τέτοια αγάπη για τον ΠΑΟΚ, αν είναι να μην το πάρουμε εμείς, αν είναι να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Καλή άνθρωπο. Καλύτερα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Καλή άνθρωπο. Αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το είπα. Μακάρι αυτή η ομάδα με το οπό που τον λέω εγώ να έπαιζε τοπικό. Χίλιες ώρες θα το πάρει ο Άρης, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, η Βέρεια, παρά αυτή. Δεν με νοιάζει. Εντάξει, αυτά είναι αιώνιες κόντρες. Αλλά φέτος δεν βλέπω τον Ολυμπιακό. Άρα σε ένα αντίπαλό σου είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Έτσι όπως το λες. Ούτε καν η ΑΕΚ. Εμένα ο μεγάλος μου αντίπαλος αιώνια είναι ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ούτε καν η ΑΕΚ. Αλλά οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ είναι αντίπαλοι σας. Έτσι λένε αυτοί. Δηλαδή εδώ τι είστε αντίαπόψεις. Εσείς, ναι, λέτε, ναι, καλέ, ας πάρετε, ναι, το πρωτάθλημα κι εσείς, αν δεν το πάρουμε. Αλλά οι άλλοι λένε, εμείς το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, στο τέρμπι το μεγάλο. Μάλλον από μόνοι τους το πάρουν. Ξέρεις γιατί το λένε αυτό? Ναι, γιατί, ναι, ο Ολυμπιακός αισθάνεται πάρα πολύ δυνατός. Δεν πιστεύει ποτέ ότι από κάποιου θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν το πάει τώρα. Είναι εχθροί μόνο οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Όχι, νομίζω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τουλάχιστον εδώ μέσα στην Τούμπα, όποτε παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, πάντα δεν οπαθούμε, έτσι. Πάντα, όλα τα χρόνια. Δεν έχουμε περάσει ποτέ αέρα. Ενώ π.χ. βλέπεις ένα παιχνίδι. Ενέρε, φίλε, γιατί νομίζουν αυτοί ότι είναι αντίπαλοι σας? Ναι, και καλά κάνουν, έτσι. Αυτές πρέπει να βλέπουν. Εσείς όμως, αν είναι να το χάσετε, ας το πάρουν αυτοί. Ρε, πώς τα λένε. Τι είναι αυτό? Πώς θα βλέπεις τον Ολυμπιακό, θα περάσει? Βασικά για μένα και να περάσει, θα κληρωθεί με κάποια πιο μεγάλη ομάδα. Κάποτε με τον Κοκαλί τον έβλεπα τον Ολυμπιακό, μ' άρεσε. Πέρα τα τσατσιλίκια του Γκαγκάτσι εκεί και τα λοιπά, μ' άρεσε. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το αντιαισθητικό. Δεν βλέπετε. Είναι και έχει καιρό, και έχει καιρό που είναι αντιαισθητικό. Εμένα δεν μ' αρέσει ο Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Δεν έφτασε το μάτσο αυτό για να μην μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Έχεις δίκιο. Παρά τα αυτά, πέρσι ήταν η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, Λαμιώτη, καλό βράδυ, φιλιά, πάμε στις επόμενες γραμμές. Να είστε καλά. Ξεχνιόμαστε, Κωστή, ξεχνιόμαστε. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλώς το. Μ' ακούτε? Ναι. Πολύ καθαρά. Ο Ντάνης, είμαι καταγωγή ατοξικής, μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη και κατοικός στη Λίμνο. Στη Λίμνο κατοικεί. Στρατό είναι, φίλε, στρατικός. Είμαι εδώ και 3 χρόνια, είμαι στη Λίμνο. Αμονιμάζεσαι, ωραίος. Μαζί με τον ξάδερφό μου θα σου. Δεν πιστεύω να περιμένεις και εσύ να γίνει κανένα πόλεμος για να αποκτήσει η ζωή σου, να πούμε, ενδιαφέρον. Όχι. Όχι, το μόνο καλό είναι άμα γίνει ο πόλεμος και ξεχρεώνουμε ότι χρωστάμε στις τράπεζες. Μπράβο το αγόρι. Μπράβο.
Ωραίος. Έχουμε κάνει ένα θέμα να αναλύσουμε πάνω. Εντάξει, το είδα προχθές το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ακόμα δεν έχει εντυπωσιάσει το 100%. Είμαι ένα κλικ παραπάνω από πέρυσι. Στη Λίμνο το είδες το μάτς? Όχι, εδώ πέρα το είδα. Είμαι με άδεια. Ωραίος, ωραίος. Εντάξει. Δεν με έχει εντυπωσιάσει ακόμα. Βλέπω ένα κλιπ παραπάνω από πέρσι. Είναι καλύτερος δεδομένο και σαν προπονητής. Είναι καλύτερος. Καλύτερος. Περισσότερο ο Ίβιτς. Και σαν ρόστερ είμαστε καλύτεροι. Ναι, θέλω όπως και οτιδήποτε. Δεν δικαιολογείται να έχω δύο εξτρέμ σεντόνες και αριστερά και έναν αλίπαντο επιθετικό. Της Παναγίας να έρθει ο σεντερφόρ, το λέω. Το δικαιολογήσαμε, μισό λεπτάκι λίγο να σου πω, το δικαιολογήσαμε τον Κλάου, τον αγαπάμε, Παοξάκη, το δώσαμε ευκαιρίες. Απλά εντάξει ρε Κλάου, είδες, Κωστή. Δεν με κάνει ρε φίλε. Στρατιωτικέ, άκου λίγο. Και δεν είναι τυχαίο. Κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Να σου το πω λίγο, να σου το εξειδικεύσω λίγο. Τα τελευταία 5 χρόνια να έχεις βάλει 100-110 γκολ και να μην έχεις μια πρόταση έστω από μια τουρκική ομάδα. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Ο Κλάου τα γκολ τα έβαλε όταν ο Πάοκ ήταν παραγωγικό στο παιχνίδι. Τον αδικούνε τον Κλάου πολύ. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν τον αδικούνε, ρε. Ο Κλάου, αν τώρα τον είχαμε μπροστά μας και τον μιλούσαμε, θα μας έλεγε το εξής. Παιδιά, φέρτε μου ένα καλό δεκάρι και δύο εξτρέμ, φορτώστε με και θα σας βγάλω πρωταθλητές. Εγώ να βγω από την περιοχή, να τριπλάρω. Να δεν είμαι. Σαν εξτρέμ, σαν τον Μπέρκ. Να κάνω κούρσα και τα λοιπά. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Αυτό μπορώ. Άμα είχες ένα φόρ, ρεμάκι εκεί πέρα, ένα φόρ, φόρ, τα λέμε, φόρ, φόρ, το 0-2, θα το κάνω. Πάρε 3 εκατομμύρια, πούλα το Λούκα, πούλα το Λούκα, πάρ τα λεφτά και πάρε ένα φόρ. Αυσίλα το Ρούνι, το δίνει 20 μίλια, ρε Κωσίλα, με το έχει παρακάνει κι αυτή. Κάτι από 20 δεν το δίνει. Την έκανε ποτέ σε Σεβίλη 15 μίλια και δεν το δίνει. Κακό. Εντάξει, πίσω καλά είμαστε, Τζαβελίνο καλός και μην κράζεις Κωστή τον Κρέσπο. Εντάξει, είναι στανός, έχει παιδεία. Περιμένω το Βαρέλα να κλείσω την τρύπα δεξιά. Δεν τον ξέρω το Βαρέλα, δεν τον έχω δει, δεν τον ξέρω, θα είδομαι. Δεν μου λες, ναι. Ο Σικαμπάλα θα πάει στον Αριά, στον Άρη. Ο Σικαμπάλα. Ο Σικαμπάλα, κάνετε... Δεν το ακούσαμε σήμερα. Θα πάει ο Σικαμπάλα στον Άρη, θα μείνει ο Κόκε και θα γίνει δηλαδή, εκεί το τσίρκο. Τι γίνεται. Δηλαδή, θα φέρουν τον Κάλβο πίσω, ξόγαμα θα βγαίνουν. Δηλαδή του χρόνου θα φοράω στο αυτοί δεν θα είναι ομάδα του Άρη. Αυτή θα είναι η Βέρα στο δεξί, ρε φίλε. Παναστόπουλο θα κάνει το ριτζ. Αυτό που λέει, του χρόνου θα φωνάζουν τα σκουλίκια, δηλαδή μάθετε τα πράγματα. Ξέφυγε λίγο αυτό. Καλό βράδυ. Τον αδικούμε τον Κλάους. Και σε ένα παιχνίδι σίγουρα σαν του Άγιαξ δεν θα έπρεπε να παίξει ο Κλάους, αλλά δεν έχουμε και άλλες λύσεις εκεί πέρα. Μάλιστα. Ας παίρνατε. Πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο ο Ιβάν της Παναγίας κάνει ένα δώρο στον ΠΑΟΚ. Περιμένω της Παναγίας λοιπόν και ένα δώρο. Ας είναι σεντερφόρ. Της Τίνου. Της Παναγιάς γενικώς. Πάμε. 140 Παναγιές. Όλες μαζί. Όλες μαζί. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Στη θύρα 8 θα είναι η οπαδική. Το ξέρουμε, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Και εισιτήρια διαρκές, έχουμε κανένα δεκάρικο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, ζάχαρη. Περάσαν τα ζάχαρη. Ζάχαρη με μέλι. Ζάχαρη. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα. Ποιο είναι αυτό? Βιέννη. Καλά είστε. Έτσι. Καλά είμαστε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Ο γιατρός από τη Βιέννη. Τον συγγνώμη. Λοιπόν, μα ακούς Κωστή? Ακούμε φίλε, ναι. Αδερφέ, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, έτσι. Βάλτε, βάλτε. Είμαι σύντομος, δώσε λίγο παραπάνω σήμερα. Λοιπόν, πρώτον, δεν κόλωσε ο Τζαβέλας. Για το ιατρικό team του ΠΑΟΚ, αδερφέ, έχω σοβαρότατες υπόνοιες. Πέρσι. Πέρσι, ναι. Τώρα γίνανε εγκλήματα, αδερφέ, τώρα δεν μπορεί να έρχονται τέτοια. Εγώ είχα πει τότε. Ας τον ολοκληρώσω. Ναι, κάτσε λίγο. Εγώ είχα πει τότε. Αν ήμουν γιατρός του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα είχα παραιτηθεί πέρσι. Κώστα, κοίταξε λίγο. Σήμερα η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγξεις αν ο άλλος έχει προδιάθεση στις κράμπες, στις φλάσεις, στις κακώσεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να παίζουν άνθρωποι στον ΠΑΟΚ να φέρουν μεταγραφές ξένους και να αγωνίζονται δύο αγωνιστικές σεζόν. Ναι. Δηλαδή, όπως είπε ο Παθαναϊκός, ο φίλος χθες, ο Παθαναϊκός, είχαν πρόβλημα στον Τέντονα. Έτσι, στον Τέντονα.
Στο τέταρτο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Και είχα φοβερές ενστάσεις για το ιατρικό. Αυτό σε ό,τι αφορά τώρα αν έχω τη δυνατότητα εγώ για την υγεία μου να επιλέξω γιατρό ή πρέπει να πάω εκεί που θα μου πει ο άγγελος. Εντάξει, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που σου είπε ο φίλος ο Παναθηναϊκός, έχει δίκιο. Μεγαλύτερη διάρκεια στην Ευρώπη έχει ο Παναθηναϊκός. Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς. Γιατί γράφονται άρθρα συγκεκριμένα από έγκριτους δημοσιογράφους στην Αθήνα. Ποια είναι η ομάδα η οποία όταν παίζει με τέρατα, με μεγαθύρια, αποδίδει ας πούμε πάνω από τις δυνατότητες. Ο ΠΑΟΚ. Ποια ήταν η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει αμφισβήτηση. Καμία αμφισβήτηση. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί αυτά τα λέει. Γιατί οι πολλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ τον ΠΑΟΚ τον φοβούνται στην Ευρώπη στα μικρά μάτια. Ναι, έχουν δίκιο. Τρίτον, να σου διαλύσω μια παρεξήγηση που έχει κάνει. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αδερφές δεν θέλουν να γίνουν οι γη τους αντίθετα Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, ναι, λόγω τοπικού φετίχ. Ναι. Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει παράδειγμα το πρωτάθλημα, εγώ δεν θέλω ο γιος μου να γίνει με τίποτα Αριανός. Ναι. Εντάξει. Είναι το τοπικό φετίχ. Ούτε μας έχουν για μικρό μέγεθος, γιατί σήμερα αν πάρει τον Αθηναϊκό τύπο, ως κύριο αντίπαλο του Ολυμπιακού δεν έχουν ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε την ΑΕΚ. Μάλιστα. Στο πρωτάθλημα. Okay. Κοίταξε αυτό. Αυτό ναι, είναι και ένα κομμάτι γιατί έχουν πανελλήνιας εμβέλειας τις εφημερίδες τους. Ναι. Δηλαδή σου λέει οι Λακαμάδες, οι Θεσσαλονικοί θα μασίσουν και θα πάρουν. Είναι και λίγο μάρκετινγκ να ξυπώσει. Είναι, είναι. Το ότι τα χώνει ο Σαββίδης, αδερφέ, και οι άλλοι είναι μελανιασμένοι. Α, σε αυτό, αυτό παίζει ρόλο, βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια. Μπράβο. Βέβαια. Γιατί ο άλλος μπορεί να τον πιάσει τρέλα και να φέρει ένα σεντερφόρ 6 εκατομμύρια. Τον έχω ικανό, ρε παιδί μου, είναι απρόβλεπτον. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Πάντως για να κλείσουμε, για να σου φύγει η αφιβολία, θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο ιατρικό ρόστερ στην Ελλάδα. Φέτος το πιστεύω, αδερφά. Ανέκαθεν και πέρσι και εδώ και μια πενταετία. Ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο ιατρικό ρόστερ με επικεφαλής τον κύριο Ιωάννη Ράλη, ο οποίος είναι εξαίρετος επιστήμονας και βοήθησε και εμένα προσωπικά σε δικά μου προβλήματα. Δεν θα αμφισβητήσω, αδερφέ, γιατί εγώ είμαι επιστήμονας. Okay. Δεν θα αμφισβητήσω. Δεν είμαι γιατρός για να κρίνω, ούτε θα έκρινα ποτέ. Έτσι. Δεν έχω τις γνώσεις. Απλώς είναι εγώ κάποια πράγματα τα οποία εμείς, σαν εκπομπή, σαν άνθρωποι, ξέρουμε, τα οποία δεν μπορούν να βγούνε. Γι' αυτό να λέμε και κάτι παραπάνω ή να μην λέμε κάτι παραπάνω. Έτσι. Για να λυθεί και το κάτι, θέμα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι, ναι. Μίλησες για τον Κλάους. Ναι. Λοιπόν, εγώ το σέβομαι. Είναι παοξίδικος συναισθημάτων, έχει προσφέρει στην ομάδα. Αυτό παρακείς, είναι το δεύτερο για μένα. Μπράβο. Δεν μου λες. Πες μου εσύ τώρα, πόσους Κλάους ήθελε ο Δημόπουλος. Πόσους Κλάους ήθελε ο Δημόπουλος. Ναι, πόσους. Πόσους σερβιτόρους είχε ο Δημόπουλος. Ακού, ακού. Να μπω στην κουβέντα. Ο Δημόπουλος. Ναι. Ήταν ένας ξεχωριστός ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος. Τα είχε όλα ρε κόσμο. Ο οποίος είχε ταχύτητα, τέχνη, τρίπλα, σκορ. Δύο πόδια. Πόσα γκολ είχε ο Δημόπουλος. Κοίταξε, η ποιότητα του Δημόπουλου ήταν διαφορετική γιατί ήταν πολύ καλός και στο μεγάλο χώρο. Πόσα γκολ είχε ο Δημόπουλος. Δεν ξέρω. Αδερφέ, συγγνώμη, δεν ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι στο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία μιλάς. Αλλά το να συγκρίνει τον Κλάους με τον Δημόπουλο είναι δροσιλία. Εμένα, έμα, κοίταξε να δεις. Σαν ποδοσφαιριστής, ναι, ο Κλάους δεν μπορεί. Μη με διακόπτεις. Δεν είναι ο Δημόπουλος. Μη με διακόπτεις. Πλάγιος επιθετικός. Μπράβο. Ο άλλος είναι κεντρικός φόρο. Είναι κεντρικός φόρο ένας και ο άλλος ήταν πλαγιωμένος. Δεν παίζουν την ίδια θέση. Μπράβο. Άρα. Ένα θέλω να πω αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σαν μπάλα, ο Κλάους δεν μπορεί να δέσει ούτε τα παπούτσια του Δημόπουλου. Αλλά στο ρεζουμέ. Στο τελείωμα, το δείχτη, ποιος το έχει ματώσει περισσότερες φορές. Πω πω αδερφέ, σε παρακαλώ τώρα. Αυτό θέλω να πω. Και ο ένας είναι ένας ολοκληρωμένος και τελειωμένος φυσικά ποδοσφαιριστής και ο άλλος είναι σε εξέλιξη. Αν είσαι στο Δημόπουλο και αν θυμάσαι τον γκολ στη Λάρισα με 39 πυρετό που πήρε την μπάλα από τη μια αιστεία και μη συγκρίνουμε τώρα. Δηλαδή είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Δημόπουλος και για να κλείσω και ο Σκαρτάδος που παίζανε στην ομάδα του 70 τώρα, είχαν θέσει μέσα στην 11, μην τρελαθούμε. Μην συγκρίνουμε μεγέθη ανώμια τώρα. Θες μια αλήθεια για τον Κλάους. Ναι, τον Κλάους έπρεπε εδώ και 2 χρόνια να τον είχατε πουλήσει στο ανέβασμά του. Εφόσον ο Κλάους όμως δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα και έχει βάλει και ένα προσωπικό του στόχο, θα τον φάτε στη μάπα. Ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος που είναι για μένα πολύ εφικτός. Να γίνει ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ όλες τις εποχές.
κοντά είναι. Το σαράφι θα τον περάσει. Να σε καλά. Θα τον περάσει. Θα τον περάσει. Βέβαια θα τον περάσει. Ναι, γιατί είναι killer. Δεν είναι ο φαντασί ποδοσφαιριστής, δεν είναι ο Δημόπουλος. Δεν είναι εξαλλού, αλλά είναι ένας τίμιος ποδοσφαιριστής. Ο Κλάους λέει: φέρτε μου ένα αριστερό εξτρέμ, ένα καλό δεξί εξτρέμ, ναι, ένα καλό πλάγιο μπακ, ένα καλό αριστερό πλάγιο μπακ. Ναι. Θα με φορτώσουνε. Ναι. Και δεκάρι μη φέρνεις, φορτώστε με από τις γραμμές. Ναι. Τελειώσαμε. Και εδώ βλέπω στο Wikipedia. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δεν τον βολεύει τον Κλάους δεκάρι μεγάλο. Ναι. Να του τη δίνει κάθετα κτλ. Mm-hmm. Από πλάγια τη θέλει την μπάλα. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, Ράμ, έλα ψεύτημα. Τι δύο γραμμές λες? Έχεις δύο γραμμές μόνο. Ναι, φίλε, φουλάρισε τώρα το κέντρο, εντάξει. Ξεκίνησε στο Wolverhampton, από Αγγλία σε παίρνω. Έλα. Λες. Και έχω φτάσει, είμαι στα μισά του Μάντσεστερ. Μάντσεστερ πηγαίνω, με την Ταλίκα. Ταλικέρι, είσαι ένα σκύλε. Το σκύλο. Εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που θέλω να πω για τον Κλάους. Από αυτά που ακούω. Ναι. Είναι απαράδεκτο να κράζουμε ένα παίκτη ο οποίος είναι τόσα χρόνια πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Ο Κλάους, παιδιά, έτσι μπορεί. Αυτό είναι το στυλ του. Αυτό είναι το στυλ του. Μη ζητάτε από τον Κλάους να κάνει πράγματα που δεν μπορεί. Έτσι. Με λίγα λεφτά τόσα χρόνια, πέρσι ανανέωσε το συμβόλαιο, πέρσι δεν το ανανέωσε. Που πήρε λεφτά κουσέρα. Ναι. Για μένα είναι ένας, δεν είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι παοξάκι. Από αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό το μετράμε σαν δεύτερο εμείς. Ε? Αυτό το μετράμε σαν δεύτερο. Πρώτα κοιτάμε την ποδοσφαιρική του αξία. Ποδοσφαιρική αξία, αδερφέ, είναι 5 χρόνια, 6, πόσα είναι, δεν ξέρω πόσα είναι. Πρώτο σκόρε του ΠΑΟΚ, πάνω από 10-12 γκολ κάθε χρόνο. Ναι. Κάθε χρόνο. Ναι. Το 7 ο Κλάους θα το δώσει. Ναι. Δεν πέφτει κάτω από το 7. Έτσι. Ή το 8. Έτσι. Είναι σταθερός παίκτης. Δεν μπορούμε να τον κράζουμε τώρα σαν να έχουμε δει και εγώ δεν ξέρω τι μου θυμηθήκατε Δημόπουλο. Πόσα γκολ είχε βάλει ο Δημόπουλος? 134 γκολ έχει βάλει ο Δημόπουλος. Και χρόνια. Στα χρόνια που έχει παίξει από το 78 μέχρι που σταμάτησε, ξέρω εγώ, την πορεία του. Στον ΠΑΟΚ. Όχι, γενικά. Στον ΠΑΟΚ θα σου πω τώρα εδώ στο Wikipedia που μπαίνω μέσα. Θα πηγαίνει στον Παναθηναϊκό και ντούσε και στον ΠΑΟΚ κλαίγαμε. Λοιπόν, ο Δημόπουλος έχει παίξει στον ΠΑΟΚ από το 1980 μέχρι το 1985 και έχει κάνει 112 συμμετοχές και έχει βάλει 47 γκολ. Τι να κλάσεις προσωπικά. Και σύνολο έχει βάλει 134 γκολ εδώ τώρα που και διαβάζω. Και με ΠΑΟΚ πρωταθλητή, έτσι. Με ΠΑΟΚ πρωταθλητή, με άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Με πρωταγωνιστή ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι όπως πρόπερσι με όλα τα λιμά, έτσι, που βγήκαμε πέμπτη. Έτσι. Και τα τελευταία χρόνια γενικά. Εν πάση περιπτώσει, ξεπερνά αυτό εδώ πέρα το θέμα. Ρε ραπ. Έλα. Έχεις φαγωθεί με τον Καρσία. Τι να τον κάνει τον Καρσία. Σε φαύλο κύκλο θα πέσει. Καραγκιοζλίκη να πούμε. Δεν πρόκειται αυτή τη χοντροκεφάλα να τη βάλει. Καραγκιοζλίκη έκανε το κεφάλι του ο Γκαρσία. Να μάθει προπονητή ο Γκαρσία και να πάει να δουλέψει ρε. Όπως έκανε ο Ίβιτς. Άντε το παραμύθι τώρα. Άντε το τελειώσαμε. Φτάνει. Άκου, τα είπε. Τόσο καιρό ακούω. Άσε να το πω και εγώ. Άσε να στα πει ο Δημήτρης. Έχουμε καταντήσει αηδία. Ο Γκαρσία, πόσα χρόνια έπαιζε στον ΠΑΟΚ, τα καλά τα χρόνια πριν το δόνι, ας πούμε. Πέντε χρόνια. Ο Ολυμπιακός μας είχε κερδίσει μια φορά στο κύπελο με το κουκουλάκι κάτω, με 9 παίκτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος τα έπαιρνε τα πρωταθλήματα? Τα κύπελα ποιος τα έπαιρνε? Champions League, ποιος έπαιρνε? Δεν με νοιάζουν τα κύπελα. Δεν σε νοιάζουν εσένα. Ο ΠΑΟΚ είσαι. Όχι. Έτσι. Με τον Γκαρσία, ο Γαύρος έφτιανε αίμα. Ναι. Με κέρδισε μια φορά στο κύπελο με 9 παίκτες. Επειδή χθες το βράδυ είπες ότι τι έκανες με τον Ολυμπιακό ρε, όταν είχες τον Γκαρσία. Ναι. Το ΠΑΟΚΣΑΚΙ το άλλο χθες δεν ήξερε. Σου τα λέω εγώ τι έκανα. Τι έκανα. Μια ήττα με 9 παίκτες στο κύπελο. Ναι. Όλα τα άλλα ο Γαύρος είχε χ και τρομπόνια. Ναι. Μέσα έξω. Μέσα έξω, έτσι. Και play-off και εντίνιο και με Βιερίνια 1-1 στο κύπελο και στην Τούμπα κλαρινέτο από τους Αλπικίδη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε ρε φίλε, τον Τερζανίδη πρέπει να του κάνετε ένα άγαλμα και να ρίχνετε κέρματα να πούμε. Εννοείτε, και να έχει ένα τσουτσούνι το άγαλμα 70 πόντους. Γιατί επί Τερζανίδη χάφαμε την κούρα. 23 χρόνια πελάτης. Τι να μας πει ο Γκαρσία βρε τώρα βρε. Όλα τα παλικάρια που είχαν τον Γαύρο 23 χρόνια γκόμενα. Ναι, 23 χρόνια γκόμενα τότε το Σκαρτάδο έπρεπε να τον κάνετε ναό. Καθεδρικό ναό. Ναό, όλοι. Λοιπόν και τον έχετε φτύσει. Ποιος Γκαρσία τώρα μωρέ.
Ποιο Γκαρσία τώρα. Τζάμπα. Έλα τώρα. Λοιπόν, τον κάνει και ο Γκάρσια. Φίλε Νταλικέρι, άκουσα. Όταν αφορά το Γαύρο, ο Γαύρο, 23 χρόνια γκόμενά μου ήταν. Μην τα ξεχνά αυτά εδώ πέρα και λες. Αυτό τώρα, σου λέω εγώ. Αυτό σου λέω εγώ. Με αυτό σου λέω εγώ. Και το χτυπούσε και είχε και Πετρόπουλου και είχε και του Χουντικού. Αυτό τον Μπάουκ θυμούνται. Τι αθυμόμαστε τώρα. Τον Μπάουκ του Καγκάτσι στην ΕΠΟ που δίνε τα ψίχουλα στον Μπάουκ να βγει τέταρτο. Το ΠΑΟΚ του 70 θα θυμηθώ. Αδερφέ, εγώ έζησα σαν πιτσιρικάς 2001 ένα αντόρτι με στη Φιλαδέλφια. Εκεί ήμουνα, έτσι. Εκεί ήμουνα, εγώ το έζησα με τον ΠΑΟΚ. Ένα αντόρτι με στη Φιλαδέλφια. Φίλε, και ομάδα εκτός από τον ΠΑΟΚ έχει πάει σε τελικό με τον Γαύρο και τον έχει ρίξει 4. Φίλε, οδηγέ, καλό ταξίδι να έχει. Όχι, δεν προσέχει. Κάτι ακόμα, κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Τελευταίο. Περίμενε. Ο Γκαρσία είναι στις καρδιές μας, να το ξέρεις. Όχι γιατί πουνιά στο Διόγκο. Γιατί αδερφέ πέθανε η μανούλα του και μια εβδομάδα ήρθε να παίξει μετά το μεγαλύτερο μάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια. Καλό αυτό, δρόμο. Παιδιά, καλό δρόμο. Φιλιά, καλό από δρόμο, φιλιά από Αγγλία. Πόσο νόνοι μανούλες έχουν πεθάνει. Δεν πρόκειται να βάλει μυαλό. Κάτσε. Αυτό το γουρούνι που έχω δίπλα μου. Δεν τον θέλει τον Γκαρσία, δεν τον γουστάρει. Γιατί το θεωρεί ότι είναι τσαρλατάνος, ότι είναι λαϊκιστής, ότι καπηλεύτηκε την αγάπη του ΠΑΟΚ. Αυτό, ναι. Αλλά για τις δικές μας τις ψυχές τις παοξίδικες θα είναι από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που πέρασε. Τι πήρε? Και ό,τι και να πει ο Ραπτόπουλος και ό,τι και να μην πει, ναι. Δευτερόλεπτα και πάμε διάλειμμα. Σημασία ναι, έχει ναι, ναι. Τι λέμε εμείς. Με έκοψε τώρα με το κολοδιάλειμμα. Καλά, να πούμε τώρα, με το έχει φάει το πνευμόνι ρε με τον Γκαρσία. Δεν με νοιάζει η άποψή σου για τον Γκαρσία. Δεν θέλω να την ακούω. Θέλω να ακούσω την ποδοσφαιρική σου άποψη εκτός Γκαρσία. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Άστα λοιπόν, δεν θέλω. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, άντε, πάμε. Έλα, ναι. Με έχει φάει το τσιγέρι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σου και πάλι σου Κώστα. Να σε καλά. Τηλεφωνώ από την ασπρόμαυρη Αργολίδα. Αργολίδα. Και θα το έλεγα, ρε φίλε, ότι είσαι κάτω εσύ. Δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός να μας ακούει, μας ακούει όλος ο κόσμος. Έχουν πάρει όλοι. Αθήνα, Βανκούβερ, ο Νταλικέρι. Αργολίδα. Λαμία, έλα φίλε. Είναι πολύ καλός ο σταθμός και τον ακούμε όλοι. Να σε καλά. Να είναι καλά το ίντερνετ, αδερφέ. Σωθήκαμε. Πιο πραγματικό. Ναι. Θέλω τώρα, Κωστάκη, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν ξέρεις, βέβαια. Άμα ξέρω. Ποιο όνομα παίζει σοβαρά για σεντερφόρ στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Δεν λέμε. Δεν ξέρω. Δεν λέμε. Δεν ξέρω. Δεν λέμε. Άμα ήξερα θα το έλεγα. Ω, δεν ξέρω. Αυτά του κόκκινου. Ξέρω και δεν λέω τα μούφα. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μου λες. Ναι. Ο Παλωτέλη, σαν παίχτης, σου κάνει για τον ΠΑΟΚ? Πώς δεν μου κάνει? Όχι, ρε φίλε, δεν μου κάνει ο Μπαλωτέλη. Πώς δεν μου κάνει? Πώς το μάζευε από το ξενυχτάρι και Θεσσαλονίκη, μόρι. Βρε, πώς δεν μου κάνει? Βρε, ποιος τρέχει στα λαδάδικα κάθε βράδυ? Μου κάνει, φίλε. Γιατί λένε ότι είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Όχι δύσκολο, ρε φίλε, δεν μαζεύεται αυτός. Ενώ ο Γκαρσία ήταν εύκολος χαρακτήρας. Εντάξει, ο Γκαρσία δεν είναι συντρεφός, τώρα μιλάμε για συντρεφός. Ναι. Ήταν αθλητής. Είχε τους διαιτητές εκεί του Γκαγκάτσι, βαρούσε τις αγκονιές, παίζεται. Με στην Τούμπα πήγαινε στο Καραϊσκάκι, άντε κλάματα συρρίζει. Ο Μπαλωτέλη είναι ποδοσφαιρική απάτη. Λέει αυτός. Ναι. Εγώ λέω είναι παιχταράς. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος από τον Μπερμπάτοφ. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Ο Μπερμπάτοφ ήταν περιπατητής. Μακάρι να τον φέρει. Στον Κλάους μου μπροστά. Θα πάω εγώ στο αεροδρόμιο και θα τον σηκώσω στα χέρια. Πλάκα κάνεις. Άσε με, ρε, με τον Μπαλωτέλη. Ξέρεις ότι στενοχωριόμουν με τον Μπερμπάτοφ όταν σε άκουγα να τον χαρακτηρίσεις και έλεγα, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τόσο πολύ. Και βγήκε σαν φινός. Χρυσέ μου άνθρωπε, εγώ. Μα τα βλέπουμε, ρε παλικάρι μου, άνθρωπε, μέσα από τις προπονήσεις. Εγώ την ψώνησα. Εγώ την ψώνησα με τον Μπερμπάτοφ και με τη γυναίκα του, γιατί υποτίμησε μια ολόκληρη πόλη και μια ολόκληρη ομάδα. Και είναι αυτά, σνόπ, τα χαϊβάνια, σνόπ, αυτά τα χαϊβάνια οι παοξίδες, που θα πρέπει τον ΠΑΟΚ να τον έχουν πιο ψηλά από τον Μπερμπάτοφ, το βάλαν ως γνωστόν κάτω από τον Μπερμπάτοφ, κάτω από τον Γκαρσία, κάτω από τον Ζαγοράκη. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Εκεί τρελαίνομαι με αυτούς εγώ. Τρελαίνομαι. Βάζω τον Μπερμπάτοφ τώρα, η γυναίκα του η Βουλγάρα μας είπε την πόλη, είναι λέει πόλη χωριό. Ποια? Η Βουλγάρα. Ναι, πού? Από το Σαντάρσκι. Πήγαινε ο ξενοφών.
εκεί με τις κάλτσες εκεί και τα καλτσόν και εκεί με άσε ρε τώρα τι να, με ένα κουτί Μάλμπορο και τις πηδάγανε εκεί στη Βουλγαρία. Το κακό με την άντε εμάς τώρα από εκεί και πέρα με την εκπομπή άντε μας γενικώς είναι ότι αυτό που βλέπουμε αυτό λέμε. Τι να πω τώρα. Γιατί το... να βλέπουμε πιο νωρίς. Ήρθε 45.000 καρδιά ήρθε και ο Εσχέ στον Παναθηναϊκό. Το παιδί δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε. Α, το παιδί. Άκου, α, λίγο. Παιδί, ναι. Άκου λίγο. Δεν ήταν σνόμπ. Ούτε έβριζε τους συμπαίκτες του. Ούτε φταίνει δημοσιογράφοι, είμαι εγώ δημοσιογράφος του εαυτού μου. Όχι το βαμμένο το μαλλί. Όχι η Μπάντλεϊ που χάλασε. Μπάντλεϊ, πώς τη λένε που χάλασε. Μπέντλεϊ. Όχι να πει η γυναίκα του που ήρθαμε στην Αθήνα. Ναι, αλλά ναι. Μοίρασε κρουασάνε πάνω στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω. Στου αποκλεισμένου. Ναι, και τι μα το παιδί, δηλαδή. Τον πει καλό άνθρωπο. Σόπαρε. Συγκινήθηκα. Καλό άνθρωπο. Ναι. Κοντά. Ναι. Και ο Μαραντόνα στην Ισπανία δεν έπαιξε ο άνθρωπο όπω έπαιξε στην Ιταλία. Ναι, βεβαίως. Δεν πάει να μην ήξερε την μπάλα του μόνο. Ναι, αλλά ξέρει κάτι. Δεν είχε. Ένα λεπτό. Ένα, εγώ λεπτό. Είμαι... ένα λεπτό. Εγώ ένα είμαι... λεπτό. Ρε. Εγώ δεν είμαι... είχε διάθεση παλικάρι μου ο Μπερμπάτο δεν είχε... να παίξει. Δεν... δεν είχε διάθεση. Για άλλου λόγου ήρθε. Πού θα πάει. Πληρώθηκε. Πού πήγε φέτο. Και έφυγε. Πού πήγε φέτο. Τελείωσε. Πού παίζει φέτο ο Μπερμπάτο. Πουθενά δεν παίζει. Στα σκουπίδια τον πετάξανε. Πουθενά. Δεν είχε διάθεση. Και ένα τελευταίο ρεγό εγώ θα γίνει. Τι βλέπει τι, για την πρόκληση Τετάρτη. Έχουμε ελπίδε. Πάω Κάγιαξ. Μίλες από τις εγώ βλέπω, εγώ βλέπω εδώ πέρα να μην κάνω εκπομπή να βαράμε μπέναλτι 2 η ώρα τη νύχτα. Right. Αυτό βλέπω. Μην μου λες τέτοια. Ας το πάρεις τα μπέναλτι, γιατί. Ας το πάρεις τα μπέναλτι. Επειδή τα μπέναλτι είναι δίκο από μαχαίρι, δηλαδή από μια. Ας το πάρεις τα μπέναλτι. Να σπάσει και αυτή η κατάρα του Πάουκ στα μπέναλτι. Να το πάρεις τα μπέναλτι. Όχι. Να το πάρεις τα μπέναλτι στο δεύτερο προκριματικό, όχι στον πρώτο. Φιλιά! Από την Αργολίδα. Αργολίδα ρε φίλε, ακούει ο άλλος. Με τα καρπούζια και τα πεπόνια στην Αργολίδα να πούμε. Ας πούμε ότι ο Μαρινάκης θέλει να, κάνει, να την κάνει από το θρύλο. Σε ποιον να τη δώσει, στους Κινέζους, ρωτάει ο φίλος. Στους Κινέζους, δεν ξεχωριστά στοιχεία για Champions League δεν υπάρχουν. Συνολικά πρωταθλητριό για Champions League ο Παναθηναϊκός έχει 157 μάτς και ο Ολυμπιακός 150. Τα στοιχεία από το site της UEFA. Με το γάβρο να έχει διπλά πρωταθλήματα, καταλαβαίνει κανείς τι έχει να κάνει ο καθένας στην Ευρώπη. Έτσι. Καλησπέρα από Καλαμάτα. Το παιχνίδι με ημιτελικούς και προημιτελικούς που έχει παίξει ο Βάζελος στην Ευρώπη, οι γάβροι δεν θα τα δουν τον αιώνα τον άπαντα. Έχει και πολύ πάοξ στην Καλαμάτα και λόγω του χρώματος. Που είναι το ίδιο με τη μαύρη τη θύελα. Τι γνώμη έχουμε για την περιοχή πέριξη του σταθμού Λαρίση στην Αθήνα. Εάν δεν έχω τεθωρακισμένο αυτοκίνητο, δεν πάω εγώ εκεί πέρα. Δεν πάω ούτε εγώ. Τα 20 χαρτιά του Τσουλού είναι προϊόν του δικτύου του χοντρού και όχι τη αξία τη ομάδα. Συμφωνώ. Άρα η υπεραξία που αποκτά ο Γάβρο ανήκει στο Μαρινάκι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αντεϊπαγιόρια πάω. Μακάρι. Απατεώνα ποδοσφαιριστή σαν τον Αμπαλοτέλη. Ναι. Ανισόρροπη. Ό,τι ώρα θέλετε στίχημα και ό,τι θέλετε φέτο το παίρνει ο Ρομπέρκ λέει με γκαγκάσο και λέει το λέει στην Κυπεδάρα. Πώς είδες το Μητσικώστα λέει και τα συστήματα του Μίστερ Μπιν, ίδιος λέει ο κερατάς. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, έχει πολλά μηνύματα. Καλημέρα! Δεν μου λέτε. Τις... ωραία ραντεβού δίνεις εσύ. Με κράτης. Καλά που δεν παρήγγειλα καφέ και έκανα οικονομία. Άσε μάζετε. Φέτυχε κάτι σοβαρό και αυτό αλλιώς θα... Εσύ έτυχε κάτι σοβαρό. Και εγώ ούτε σε πήρα τηλέφωνο το έχεις κλειστό. Δεν προλάβαμε ρε φίλε. Όχι. Ήταν σοβαρό το θέμα. Αλλιώς τι νομίζεις σε ευθύναμε. Αμέ και βγαίνεις και στον αέρα και μας κράζεις δηλαδή. Τους έδωσες τα γυμνά. Είσαι σαν το τέτοιο μας κράζεις, μας θαυμάζεις που λέγει ο άλλος. Της πιάτσας στα τερέκια και τραγούδια έχετε γίνει σε ταινία του Βουτσά. Τι, τι έγινε τώρα. Όλα καλά. Μας κράζεις έτσι. Καλά εντάξει. Έχεις εκεί μέρη ένα δίκιο αλλά δεν με κράζω στον αέρα του να για ένα ραντεβού. Καταρχήν, καταρχήν. Πάρε τηλέφωνο και πες είμαι καλά. Φίλε καλά ήμουν αλλά ήταν τόσο σοβαρό το θέμα. Ξέρεις ότι εγώ που έχω το κακό στο νου μου βέβαια. Πάντα το κακό βάζω. Σε πέθανε κατευθείαν. Δεν ήταν κακό, εντάξει, δεν ήταν από αυτές. Αφού δεν ήταν κακό τελείωσε. Έχεις δίκιο εντάξει αλλά δεν ήταν. Βρε πες καλά είμαι και μην έρχεσαι. Ξύπνησα μια ώρα. Καταρχάς τηλεφωνούμε από το κυτρινό μαύρο Κάιρο. Το Κάιρο. Από το Κάιρο, τη μεγάλη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Στην Καμπάλα. Τα παραδίπλα εκεί και έχουμε Μαχμού... και ένα τραγούδι πλέον καινούριο. Μαχμού. Μάθε και στον πάω κλικ η μπάλα και καμπάλα. Φαντάζομαι τον Άρη τώρα ωραία, σε κανένα κύπελο Ελλάδος με Μαχμούτ Φαφάλα Συγκαμπάλα πως λέγεται. Το Χαριλάου να κάνει ξυλικάκια με το αριστερό Συγκαμπάλα. Αφιερώνει το Μετρόπολης Θοδωρέ. Μάθε και στον πάλι η μπάλα Συγκαμπάλα Συγκαμπάλα. Αφιερωμένο το τραγούδι για σένα και για το Συγκαμπάλα το Φαφτάλα. Έτσι είναι φίλε τώρα. Όπα μας πιάσανε. Άκου στίχους. Τζανέτ Κάση. Πάμε για να μοστράρουμε στα πιο γνωστά τα στέλια.
Ναι. Λοιπόν, τι έγινε κύριε Αυτοπλέ? Τι γίνεται, πανδεσία, ο Βουτσάς θέλει δεύτερο παιδί. Ο Άρης παίρνει τον Σικαμπάλα, ο Διούδης. Από εβδομάδα ανοίγει και ανοίγουν και τα λεφτά και πληρώνονται και οι προκαταβολές. Τι έγινε εκεί στο Ραδιομέγαρο? Κάποιοι αρχίζουν και χάνουν τη γλώσσα τους, αρχίζουν και καταπίνουν και τα πίσω δόντια. Θα βρούμε κύριε, θα βρούμε. Θα βρούμε κουσούρι. Και θα καταπίνουν να βγείτε. Εσείς δεν θα βρείτε κουσούρι. Εκεί στο Ραδιομέγαρο. Τι να το λέτε αυτό. Κυρίες και κύριοι. Αμπτέλα Ραζέκ, Μαχμούτ, Φαφτάλα, Σικαμπάλα στον Άρη. Τώρα άσε τώρα Μαχμούτ και αυτά και τα άλλα και τώρα και πάρε την μπάλα και δώσε ένα Σικαμπάλα. Ωραία μεγάλε. Ωραία τι έχετε να πάρετε. Αυτό άμα το πάρετε όμως να ξέρετε ότι έχει ένα πρόβλημα. Όταν φεύγει δεν γυρνάει, ξεχνάει. Ναι, έχει πρόβλημα αυτό. Αυτά τα κάνει σε εσάς, δεν τα κάνει σε εμάς. Α, εντάξει. Ξέχασα. Αυτά τα έκανε σε εσάς, εμάς δεν τα κάνει. Αυτά τα έκανε σε εσάς 19 χρονών. Το 30. Το 10 θα του δώσετε. Καμιά στοιχηματική καλή στο Κάιρο εταιρεία. Έχει πάρα πολλές είναι λειτουργία. Μαχμούτ. Γι' αυτό σας είπα εγώ, περιμένετε. Θα βρεθούμε στο κύπελο εμείς. Μην αγχώνεστε. Θα δούμε πώς θα πει διαχωράει ο Σάκος εδώ με τη μεγάλη ομάδα της πόλεως. Εγώ πρέπει να παίξω αντίπαλος με τη μεγάλη ομάδα. Αλλιώς δεν γίνεται να γίνω κι εγώ μεγάλη Συμφωνώ. Ομάδα. Συμφωνώ. Πρέπει να αντιμετωπίσω τη μεγάλη ομάδα της πόλης. Αλλιώς δεν μπορώ να πάω μπροστά. Συμφωνώ. Έτσι είναι αυτά. Όπως κάποτε στο μπάσκετ σου γύριζε ο Νίκος Γκάλης την μπάλα πάνω στο δάχτυλο και έπαιζες με τη μεγάλη ομάδα της πόλης και έμαθες και εσύ μπάσκετ. Έτσι κι εγώ. Πρέπει να σε αντιμετωπίσω. Αλλιώς δεν γίνεται. Μα τώρα... Μαζί σου. Αλλά ξέρεις τι είναι 10.000 κόσμο στο κήπεδο να φοράζει μάθε και στον πάο κλείγει μπάλα. Σικαμπάλα, σικαμπάλα. Άμα το ζήσω είναι... και αυτό ρε φίλε, θα κλείσω τώρα, ποδοσφαιρικά πούστη. Σαν οπαδός και σαν τέτοιο να πούμε. Τι να το ζήσεις, ένα χαρτί περιμένουμε από τη Ζάμαλεκ να μας δώσει τη... για ένα χρόνο που θα είναι σανικός. Τον Αναστόπουλο το ρωτήσατε. Κώστη, αυτός ο σικαμπάλα. Δηλαδή, αν θέλω. Λοιπόν, κάτσε κάτι. Δηλαδή, αν θέλω, τσαρλατάνο, πάω στο τσίρκο. Κύριε Ραβδόπουλε, ο κύριος Αναστόπουλος είναι ερωτημένος για αυτούς και είναι σύμφωνος με τη μεταγραφή. Δηλαδή, τον Νέτο και τον Ραούλ Μπράβο το ρωτήσατε και τους πήρατε. Το Ραούλ Μπράβο. Ναι. Κοίταξε να τις παίρνεις και κάποιους ποδοσφαιριστές κράχτες. Δεν μπορείς να πάρεις και ό,τι να είναι τώρα. Ο Ραούλ Μπράβο. Φαντάσου τώρα να ξεκινήσει το πρώτο μάτς του Άρη, ξέρω εγώ, με τα Τρίκαλα στο Χαριλάου. Oh. Να πάρει τη σέντρα τα Τρίκαλα. Ναι. Και στο 28ο δευτερόλεπτο να πετάξει ο Ραούλ Μπράβο την μπάλα πλάγιο. Την μπάλα κόρνερ. Δηλαδή. Την κόρνερ. Και να πει ο Αναστόπουλος στο βοηθό. Τώρα το ήθελε ή δεν το ήθελε. Κοίταξε, θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, ας πούμε, όπως λες εσύ τώρα στο Χαριλάου και θα έχει 20.000 κόσμο. Δεν αμφιβάλλω. Οι διπλανοί μπορεί να κόψουν, ας πούμε, 10.000 εισιτήρια στο μάτς με το... με τον Πανιόνιο, ας πούμε, για πρώτο παιχνίδι. Ναι. Οι παραδιπλανοί, άστος τώρα, οι παραδιπλανοί θα προσπαθούν να κόψουν εισιτήρια να πούμε μέσω Αφγανιστάν και βρουν κανέναν Ταλιμπάν στο βουνό. Να φέρουν και από το σφυρί. Καλά, τους φίλους της Ηρακλής πολύ τους έριξες τώρα, εσύ. Έλα ρε τώρα, ποιος Ηρακλής τώρα, βρε, άστε τώρα και αυτούς θέλω να τους συναντήσω στο κύπελο. Εγώ δεν ξεχνάω τα έξι, φίλε. Εγώ δεν είμαι αγνώμονας. Σε πλήγωσαν. Εγώ έχω πει κάτι, ότι με βρήκε ο ΠΑΟΚ σε χειρότερη κατάσταση από ότι με βρήκε ο Ηρακλής και 6 γκολ δεν με έβαλε. Ναι. Γι' αυτό έχω ένα ποδοσφαιρικό σεβασμό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Διότι με αντιμετώπισε... Το 3-0 με τον Άγγελο λες. Ναι, διότι με αντιμετώπισε σαν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης μαζί του που κάνει τα ντέρμπι και έδειξε ένα σεβασμό. Ο άλλος με βρήκε διαλυμένο και ήθελε να με σκοτώσει από τον πάγκο. Το 6-0 φωνάζανε βάλτε κι άλλα. Εγώ δεν το ξεχνάω φίλε. Και η εποχή και η μπάλα και η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει. Εκεί που ήμουν κάποια στιγμή στη χειρότερη μορφή μου θα έρθει κι αυτός. Θέλω να το συναντήσω όσο πιο δυνατός μπορώ. Όχι 6 στο παιχνίδι. 6 στο ημίχρονο θέλω να είναι το σκορ. Μάλιστα. Να παρακαλάει γονατιστό στο ημίχρονο και να λέει μη βάζεις κι άλλα και να λέει ο άλλος... Εσύ βάλε και το Ραούλ Μπράβο να σου πάρει ένα φάουλ. Εξαριστερά. Περνάει εξαριστερά ο Ραούλ Μπράβο. Εξαριστερά. Εσύ Σικαμπάλα. 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 Δεύτερο σέντερ φορ. Τάτο. Τάτο. Βγες δεκάρι. Δηλαδή κατάλαβες κύριε Νικολάκη πως το λέω. Μέσα. Με βρίσκεις ποδοσφαιρικά πληγωμένο. Και με τελειώνεις. Ο άλλος με βρίσκει το ίδιο.
και με βάζει μόνο 3 γκολ. Ναι. Γιατί δεν μπορούσε να με βάλει 10. Σωστά. Να έχει να το λέει όλα τα χρόνια τη ζωή του. Στο λέει αυτό. Ναι. Σωστά. Σωστά. Και Ραπτόπουλο και έρχονται κι άλλοι. Έρχονται κι άλλοι, κύριε Ραπτόπουλο. Ωραία, το καθίστε κομβόλ... ακόμα δεν ήρθε το center for, κύριε Ραπτόπουλο. Το καράβι θα είναι μεγάλο. Κύριε Ραπτόπουλο. Μάθατε για τον κύριο Παναγόπουλο τα 200.000 ευρώ που ζητάει ο κύριος Καρυπίδης σε μήνυση. Είναι αυτός ο μεγάλο δικηγόρος που δεν ξαναβγήκε από τότε. Ναι. Να μας πει για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Να πάρει κανένα 200 ο Καρυπίδης να πληρώσει το Διούδη. Άμπραγο. Γιατί δεν χρειάζεται να πληρώσει το Διούδη. Μην έχω τον μπαμπά του και κλαίει εκεί στο Ζάπινγκ. Την άλλη Τετάρτη τα λεφτά ανοίγουν το 1.200, κύριε Ραπτόπουλο. Άντε να πληρωθούν τα παιδιά. Άντε. Τώρα ο κύριος Μάστορας για το γεμί. Θα έχει πάλι κάποιον ενδιασμό, γιατί τον άκουσα στο ρεπορτάζ του προχθές ότι είχε έναν ενδιασμό για το γεννή, κύριε Ραπτόπουλε. Καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Γεια σας, δηλαδή, κύριε Θόδωρε. Γεια σας, κύριε Θόδωρε. ΚΑΜΗ του σταθμού σας, του ραδιομεγάρου σας, τώρα τι θα βρει τώρα. Θα δούμε. Θα λοιπόν, δούμε. Καλό βράδυ τώρα, και μη στείλετε τον κύριο Ραπτόπουλο στα ραντεβού. Πάστε και στο πάω κλίκι μπάλα, στην καμπάλα. Αμάν. Λοιπόν. Πάμε. Ό,τι και να γίνει πάλι το πρωτάθλημα, λέω 5-12 θα το πάρει ο Γάβος, απλά λίγο πιο δύσκολα. Μάλιστα. Με 5 ή 7 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ. Όσο για πάω και χθες σου έγραψα τον Αύγουστο, θα λένε ότι πάνε για πρωτάθλημα. Τον Οκτώβριο, όταν θα μείνουν 10 βαθμοί από την πρώτη θέση, θα λένε ότι πάνε για Τσουλού. Και το Δεκέμβριο, όταν θα τα έχω χάσει όλα, θα φωνάζουν μιέται ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Τι είχε πάω, λέει, τι είχα πάντα. Λέω 5-12. Λοιπόν. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, μου λέει ο 724, δεν την παλεύεις κάστανο. Το σενάριο με τον Βαρέλα και το πώς θα παραστρατήσει με τις Ξανθιές και τον Τζαβέλα γράφτηκε στην ιστορία. Το Λεμαΐδα θύρα 13. Επειδή θέλει να βγει πρώτο σκόρε στον ΠΑΟ, κάνανε την κλίκα του Μαρκής, λέει, και ξέρεις ποιος του έκανε τις κλίκες. Απ' τη μια ο Κατσουράνης και απ' την άλλη ο Αυλοκόλακας Τζαβέλας. Άρε καημένε Φακούντο, 842. Επειδή ο Νταλικέρης ρώτησε ποια ομάδα έχει βάλει ντόρτι σε τελικό στο Γαύρο. Ο Παναθηναϊκός του Σαραβάκου τον πήρε 4-0 το 86 αυτό. Ναι, ναι. Και αυτοί έφαγαν και δύο. Καλά χιλιόμετρα και υγεία στο παλικάρι. Βεβαίως. Χαιρετίσματα στην Δαμανα. Τι λέει? Στη Σαλαμάνδρα λέει. Δαλαμάνδρα. Πες τον Αργίτη τον ακροατή. Μάλιστα. Α, του κάνει του Φαλακρού ο Μπαλοτέλη λέει. Για να έχει δουλειά για το χειμώνα. Ναι, όταν θα ξερνάει ο Μπαλοτέλη στους νεροχύτες της Λεωφόρου Νίκης. Τα αρκοτές όταν θα γίνονται. Όταν θα πέφτουν τα μπουνίδια. Με από τους μπράβους και θα το σέρνουνε. Βρεούς, λέει δολοπλόκε. Πάμε στους 5 τελευταίους για σήμερα. Ευχαριστήθηκα εκπομπή σήμερα. Καλησπέρα, ναι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Ο Κώστας Παουτζής από Ασπρόμαυρο Πειραιά. Ναι. Βρε καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Μας πρώτη έσωσε φορά... το ίντερνετ, φίλε. Μας έσωσε το ίντερνετ. Εσύ, φίλε, πρώτη φορά μας παίρνεις. Ναι. Πρώτη φορά στην εκπομπή, αλλά σας παρακολουθώ συστηματικά. Ναι. Θέλω να συμφωνήσω με τον αδελφό τον Ταλικέρη στην Αγγλία για τον Γκαρσία που είναι ψυχάρα. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι ψυχάρα, ψωνάρα είναι. Ψωνάρα είναι. Φίλε, πάρ' το γρήγορα, θα ορμήξει πάλι αυτός. Ψυχάρα, σε σχέση με είχαμε τότε αρχηγό Γκαρσία, μπορεί να μην είχε το ταλέντο η ομάδα. Τα αλλά είχαμε... και τα κύπελα με τον Γκαρσία. Να μιλήσει, ρε. Αλλά είχαμε μαχητές. Άλλο ο Γκαρσία αρχηγός και άλλο τώρα ο λιποτάκτης ο Τσαβέλας. Ναι. Που σε αυτό συμφωνούμε. Ράπ, ο Τσαβέλας καλός για αριστερός μπακ, αλλά όχι και για αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι. Άμα είχε στο αρχηγό τον Γκαρσία, πώς μπορείς να καταλήξεις τον Τσαβέλα. Η έστασή μου με τον Γκαρσία είναι ότι δεν έπαιξε την μπάλα και... Ακείνο που έκανε είναι επειδή ήξερε ότι υστερούσε σε δυνάμεις και τα λοιπά, ταχύτητα και τα λοιπά, έκανε ένα ωραίο λαϊκίστικο στυλ, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο μασίσατε. Καλά να πάρετε. Είχε πάθος στο γήπεδο, ναι, τόσο αγωνιστικού χώρου, ναι. Ήταν μαχητής όμως, ναι. Έκοβε και έραβε. Ναι, τότε πήγαινε με το Βιτόλο, παρά με το Βιτόλο, φοβερά αμυντικό χάφου στα δίδυμα. Καλά που ήταν ο Σάντος και είχε τις γραμμές κοντά και βγήκε ο Γκαρσία. Ήταν και ο προπονητής σπουδαίος. Λέω έλα, τσακάλι ο Σάντος, αν και έλεγε τους παίκτες την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ και τους έλεγε σαρδέλες, δεν είχαν ταλέντο, αλλά είχαν πάθος. Δεν πειράζει, σαρδέλες σε σαρδέλες, φρουτ σωθήκατε εκείνη τη χρονιά. Και άμυνα είχαμε τότε Κοντρέρας με Σέξε Μπρούνο, φοβερή ομάδα. Παιχταράς Κοντρέρας, στην καρδιά μου τον έχω. Ερωτευμένος με Κοντρέρας. Παιχταράς, φίλε. Παιχταράς, τι να σου πω. Μακρά μαζί με το Σέξι Μπρούνο, το Τσιερίλο, δεν περνούσε τίποτα τότε. Ναι. Μα, από τότε είχαμε να δούμε στόπερ αξιοπρεπέ. Στοπεράρα,
στο Περάρα. Τι επικά παιχνίδια έχει κάνει αυτός ο Κοντέρας μέσα στην Τούμπα. Τι και μπροστά και χάφτε πάσες και τι. Τι είναι αυτή, τι αναχαιτήσεις. Τι να πω δηλαδή τώρα, πλάκα κάνεις. Από τότε τώρα μόνο Βαρέλα μακάρι να μας πει που έχει μακάρι, τα προσόντα. Μακάρι να βγει και θα βγει εγώ λέω. Μακάρι. Και να περάσει δίδυμο μαζί του το Μαλεζά για να... και να φάει τον Λιούβατς. Και να πάει ο Τζαβέλας αριστερό μπακ που είναι από τα καλύτερα ελληνικά αριστερά. Συγγνώμη, ο Τζαβέλας δεν είναι καλύτερος από τον Λιούβατς αριστερός. Όχι, όχι. Εγώ είναι λέω. Δεν έχει τα τρεξίματα του Λιούβατς. Δεν έχει τα τρεξίματα, αλλά είναι από το Λιούβατς πολύ καλύτερος. Έχει στιαπού ποδοσφαιρική όμως. Στιαπού μεγάλη έχει. Ο Λιούβατς ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Ναι. Παίρνει δυνάμεις. Ανεβάζει ρυθμούς. Το αιματοκρίτη άμα τον βρεις κάτω από 30. Ανεβάζει ρυθμούς και μαζί με τον Μάτος από την άλλη την πλευρά. Άλλο, ο Μάτος μ' αρέσει. Θα είναι τα δύο καλύτερα μπακ της Ελλάδος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άντε να δούμε. Θα το δείτε. Θα δείτε Λιούβατς, θα δείτε Μπίσεσβαρ, τους υπόλοιπους τους είδατε. Αυτούς που δεν είδατε ακόμα και περιμένετε, με το Λιούβατς θα τρίβετε τα μάτια. Εγώ περιμένω να δω και πιστεύω ότι θα βγει καλός παίκτης αυτός ο Κανίας. Ο Κάνιας. Μαγκέρ. Ο Κάνιας είναι σκυλί. Αυτός σκυλί. Πιστεύω ότι θα πιάσει. Τώρα σκυλί. Το Μπίζεσβαρ και το Σαχόφ, πετάξτε τους στα σκυλιά, δεν θα τους φάνε. Ποιος? Πετάξτε τους στα σκυλιά. Το Μπίζεσβαρ. Το Μπίζεσβαρ. Ναι. Καλά. Εδώ είμαστε. Από το Πέλκα έχει. Δηλαδή από τον Άτχο είναι χειρότερος. Ποιος? Από τον Άτχο. Ποιος? Ο Μπίζεσβαρ. Από τον Άτχο που είχατε. Ο Νάτχο Πεχταράς. Τι σχέση ο Νάτχο έχει ποδοσφαιρικά με τον Μπίζεσβαρ. Αυτό ο Πεχταράς. Να παίρναμε πίσω τον Νάτχο που έχει καγωνίες στη Ρωσία ο Ιβάν. Να παίρναμε πίσω τον Νάτχο θα ήταν το καλύτερο. Τι λέτε τώρα ο Νάτχο ρε. Ο Μπίζεσβαρ εάν πιάσει ρυθμό κάθε Κυριακή στην Τούμπα θα γκρεμίζετε και θα ξαναχτίζετε. Σας το λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Γράψτε το. Πήγε τον είδες στις προπονήσεις. Έχει προοπτικές ο Μπίσεσβαρ, έχει προοπτικές. Αν αδυνατήσει και λιγάκι, πιστεύω και εγώ με συγχωρείτε. Εγώ αυτά που τα λέω, τα λέω από τη στιγμή που αυτό το παιδί θα βρει ρυθμό, θα χάσει κιλά και θα μπει στην ομάδα και θα αρχίσει τα ξενύχτε και τα ποτά. Καλό Πάσχα. Να είναι αθλητής. Καλό Πάσχα δηλαδή. Εάν δω κάτι άλλο μέχρι το Σεπτέμβριο, θα βγω και θα το πω. Καλό Πάσχα λέω εγώ. Έγινε. Και ο Μπίσεσβαρ χρειάζεται και ένα center for λαφάκι για να βγάζει τις κάθε τις παλιές. Δηλαδή στυλ Ντεμπαγιόρ και τον άλλο, τον τρελό, τον Μάριο, δεν λέει με τίποτα. Καλύτερη επιλογή θα ήταν να αποκλειστεί και ο Γαύρος από το Τσούλου, να πάρουμε όλο το μαρούλι και να τα χώσουμε για το λαφάκι το Ρόμπι Φαν Πέρση. Καλό. Και κίνητρο. Έτσι. Λοιπόν. Ο Ρόμπι Φαν Πέρση που τα έχει και με τον κατανόμαστο τον Περέιρα έχει κίνητρο να αποδείξει ότι δεν τέλειωσε η καριέρα του και είναι το στυλ επιθετικού που χρειαζόμαστε. Ελαφάκι. Λοιπόν. Ρόμπι Φαν Πέρση με επίσης πιστεύω θα έκαναν παπάδες. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε μια άλλη βραδιά πάλι μαζί. Πάμε επόμενη γραμμή γιατί το κέντρο είναι φουλ. Καλό βράδυ. Πάμε. Χαιρετώ παιδιά. Πάμε. Χαιρετούμε. Πάμε. Έλα φίλε. Αδερφέ, εσύ είσαι που περίμενε στο σέλο στη γραμμή. Ένα έπεσε η γραμμή. Έπεσε. Επόμενο. Έλα, φίλε. Κώστη, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Παναθηναϊκός. Από πού? Από Θεσσαλονίκη. Έλα, ρε. Τι λέει, Γκάτερ και Τσιμπάτ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο. Εδώ είναι ο Νίκος. Σας ακούω. Πόσα χρόνια παίζει ο Κλάου στον ΠΑΟΚ? Πόσα χρόνια παίζει? Να μην παίζει καμιά 6 χρόνια. Στα 6 χρόνια πόσα παιχνίδια πήρε ο Κλάους μόνος του? Πόσα πήρε μόνος του? Ναι ρε, δεν μου πήρε τον Πάουκ στην πλάτη του και πήρε ένα παιχνίδι μόνος του. Δεν είναι ποδοσφαιριστής ο Κλάους που θα πάρει τον Πάουκ στην πλάτη του. Και τότε γιατί μιλάτε για τον Ασιάδη και ο Κλάους έτσι και ο αλλιώς τι? Γιατί μιλάω δεν και δεν το κατάλαβα ξαναπέζω. Ποτέ μιλάτε, ο Κλάους δεν μπούρισε Παοξιδηλίκη. Ο Πάο κοίταξε. Πρόσεξε. Ποτέ δεν είπε είμαι ο παιχταράς. Δηλαδή ακόμα και όταν ο τρελός τον έβαζε εξτρέμ δεν μίλαγε. Μάρκαρε δεν και είπα, κάνει σε μεγάλους χώρους. Ποτέ ο Κλάους δεν έκανε 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια. Δεν τη λέω στον Αθανασιάδη. Τη λέω στους Παοξίδες. Ναι. Ο Αθανασιάδης και ο Αθανασιάδης εντάξει ρε παιδιά έπαιξε 7 χρόνια στον Πάο. Πρόσφερε αυτά που ήταν να προσφέρει και ο Σαλπιγκίδης πρόσφερε πολλά. Ποιος είπε όχι? Αν θυμάμαι καλά, περίμενε λίγο, συγγνώμη λίγο. Αν θυμάμαι καλά, πήγε στον Παναθηναϊκό κάποια λεφτά, τα πήραν οι παίχτες του ΠΑΟΚ που ήταν ήδη απλήρωτοι. Ναι. Ο Σαλπιγκίδης όμως προδότης, καναγύρισε στον ΠΑΟΚ.
τον έφαγε ο Τζαβέλα. Το θυμάμαι μια συζήτηση είχαμε τον Τζόρνταν. Παρένθεση, βάλε μια παρένθεση. Ναι. Αυτή τη στιγμή πήρε ένα τηλέφωνο και μιλάς με τον Ραπτόπουλο και με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Το και θέμα για Προδότη, γιατί το αναφέρεις. Άκουσες εμείς να λέμε τον Σαλπικίδη Προδότη. Δεν με κατάλαβες τι είπα. Τι. Είχα πάρει τηλέφωνο στον Ραπτόπουλο όταν ναι. έκανε εκπομπή με τον Τζόρνταν. Ναι. Και τότε μιλούσαν για Προδότη Σαλπικίδη. Για άλλη. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, δεν είπα ότι είπατε εσείς σήμερα. Α, εντάξει. Ούτε αυτό έχουμε τέτοια άποψη για τον Σαλπικίδη. Όχι, πέρα από αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, και ένα άλλο που ήθελα να πω. Ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί ποτέ στους ομίλους του Champions League? Όχι, δεν έχει προκριθεί. Και πώς μιλάτε, ρε παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τα. Παίζει καλύτερα, δηλαδή είναι μεγάλες ομάδες. Ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες? Κοίταξε να δεις. Οι μεγάλες ομάδες ποιες είναι? Με τη δυναμική του ΠΑΟΚ έχει παίξει δυνατούς αγώνες και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Στο UEFA. Στο UEFA. Στο UEFA. Ναι, στο UEFA. Πήγα το 95 στον Άγιαξ που ναι. κατέκτησε το Champions League και κέρδισα 0-1. Ναι. Στους 4 του Champions League. Mm-hmm. Και μιλάτε ότι έχετε κάνει παοξίδες. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Για πότε μιλάς τότε? Συγκρίνεις την ομάδα τότε με εκείνη, με την ομάδα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, με τους ποδοσφαιριστές που έχει? Αυτό ακριβώς δεν συγκρίνεται. Και κέρδισα 0-1 μέσα στην Ολλανδία. Δεν συγκρίνεται και κέρδισα 0-1. Ναι. Αυτό σου λέω. Ποια είναι τα μεγάλα διπλά που έχεις κάνει στην Ευρώπη? Ρε φίλε, στο UEFA. Εγώ πήγα μέσα στην Arsenal, ξέρεις με ποιον πήγα? Με το Σιδηρόπουλο πήγα. Έτσι. Με τον Τασιόπουλο στόπερ πήγα. Και πήγα και πήρα, πρόκληση μέσα στην Arsenal. Εγώ φτωχο, ο φουκαράς ο ΠΑΟΚ, το φτωχαδάκι που δεν είχα φράγκο. Και εσύ να πούμε είχες τους καραβοκύριδες εκεί. Και έφερνες ποδοσφαιριστές μεγάλους. Άκουσε με στην άμυνα ποιον είχα, θυμάσαι? Ποιον? Στην άμυνα ποιον είχα? Ρε, από τον Παναθηναϊκό έχουν περάσει παιχταράδες τώρα, πλάκα μου κάνεις και μήγες. Τότε μήπως είχα τον Καλιτζάκη? Γιατί ο Καλιτζάκης δεν ήταν καλός ποδοσφαιριστής? Δεν κατάλαβα. Στη μαχητικότητα, άσχετα άμα ήταν ταγάρι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Χαμηλά η μπάλα, παιδιά, χαμηλά η μπάλα στους παοξίδες. Εντάξει, καλή ομάδα χτίζεται, καλή ομάδα. Εντάξει, θα δούμε και ένα πρωτάθλημα στη ζωή μας εμείς από τον ΠΑΟΚ. Θα χαρούμε και εμείς σαν Παναθηναϊκοί. Και ένα άλλο που ήθελα να πω. Τι θα χαρούν? Καλά που έκλεισε ο Ιγκουαίν, πώς το λένε, στην κυβέρνηση, θα τον έπαιρνε ΠΑΟΚ στο τέλος. Ναι. Με τόσα που ακόμα. Μας τι λέει. Τα δικά σου τα έχεις ξεχάσει, έτσι. Καλό βράδυ. Τα δικά σου, καλό βράδυ. Τα δικά σου τα πρωτοσέλεγε, τα έχει ξεχάσει. Που ό,τι κινιόταν στην Ευρώπη με το Βιεννόπουλο και με αυτούς τους αγόραζε ο Παναθηναϊκός τότε. Τώρα βγαίνει και τι λέει σε εμάς. Καλά κάνει. Okay. Πιάσαμε δουλειά πριν 2 ώρες. Μω την κρίση μου. Μω. Μόνο οι ταρίφες και τα κορίτσια στη Γιαννιτσόν είναι έξω. Άντε να πάει 6 να σχολάσουμε. Λέει 8:42. Υπομονή, ρε φίλε, και η ώρα θα περάσει γρήγορα. Γλίγορα. Θα έχει και Χιλιτίδη εδώ πέρα, ο οποίος είναι φουλ επίθεση, θα σου βάλει τα να γουστάρεις τραγουδάκια και θα περάσεις μια όμορφη και δροσερή βραδιά. Τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Όχι, βιάζεται να φύγει αυτό. Όχι, καθόλου. Έλα, φίλε. Όταν μετράς, έλα. Βιάζεσαι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ραπ, καιρό θέλω να σε πάρω τηλέφωνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτη φορά περνώ. Σπύρος από Καλαμαριά. Σπύρος. Πίπης. Σπύρος, ναι. Ναι, ναι. Πίπης. Καταρχήν θέλω να πω για το φίλο Αριανό ότι οι επόμενες μεταγραφές του Άρη είναι ο Ολιβάριο και ο Νάγκμπε. Δηλαδή εντάξει, αυτοί μείνανε, ας πούμε. Ο Νάγκμπε. Και θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στην άποψή σου για τον Γκαρσία. Ναι. Έχουν πιαστεί κορόιδο όλοι οι παοξίδες, πιστεύω και εγώ, με τον Γκαρσία. Μεγάλα χαϊβάνια. Πραγματικά δηλαδή, χωρίς λόγο δημιουργήθηκε ένας πόλεμος και τότε με το Δόνι και τα σχετικά. Όπως και Αριανή με τον Κόκε, βέβαια. Σε καλό του βγήκε του Δόνι. Έχει και εσύ στο τάλιρο από το. Ναι, τώρα έγινε πληρωμένος. Ναι, πραγματικά. Και ήθελα να πω βασικά για τον Μπερμπάτοφ πριν που λέγατε. Ότι θεωρώ τον Ντούντορ πανηλήθιο. Βέβαια. Ότι... Βάλ τον μέσα να τον εκθέσεις. Ότι ήταν το πιο εύκολο πράγμα το να μείνεις προπονητής στον ΠΑΟΚ πέρσι. Σε φέρω ένα 2 εκατομμύρια ευρώ παίχτη, τον βάζεις μέσα και αν δεν παίξει φταίει αυτός. Δεν φταίς εσύ. Εσύ τον φέραν και τον βάζεις και παίζει. Πολύ λογικό. Μας κορόιδες και ο Μπέρμπα. Εντάξει, περπατητής όντως. Μεγάλη ποιότητα βέβαια. Βρήκε αλλά... και έκανε ρε. Βρήκε τα ταγάρια και τα έκανε. Συμφωνώ απόλυτα. Οι άλλοι για να πουλήσουν κανένα φίλο, κανένα αυτό στα site. Ο παιχταράς. Φάτε τον. Πρώτη φορά είναι μήπως. Καλά, ναι, εντάξει. Και θα ξαναγίνει, δεν το συζητάμε. Κατά τα άλλα φέτος βλέπω κάτι κάνουμε σαν ομάδα. Να δούμε, μ' άρεσε και εμένα ο Μάτος.
Δεν μου αρέσει καθόλου ο center back που πήραμε. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο αυτός νομίζω ότι είναι ανεμικός. Έλα ρε, η Δέσπο τώρα. Άσε. Ναι, δηλαδή δεν είναι παίκτης που πάει για τον ΠΑΟΚ αυτή τώρα. Ο Τζαλμά, πολύ καλός. Διθυράμβους είδα μετά την εμφάνισή του στον Άγιαξ. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Σημασία έχει να είναι σταθερός για μένα. Δηλαδή να είναι και διάρκεια αυτή η απόδοση. Φαίνεται ότι ξέρει την μπάλα. Συμφωνώ απόλυτα. Και να δούμε από εκεί και πέρα. Ας ελπίσουμε σε μια καλή χρονιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έγινε παλικάρι μου, ευχαριστούμε. Γεια σου Καλαμαριώτη. Καλό βράδυ. Γεια σου Πίπη από την Καλαμαριά. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι. 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 Έλα. Έλα. Τι έγινε ρε πάλι. Τι να γίνει. Σ' ακούω. Τι έγινε με τον Ασανσέρ United. Πάλι γλώσσα έβγαλε τη Β' Εθνική. Ποιος ο. Ο Ασανσέρ United. Ποιος είναι αλφαβήτα ακόμα ρε. Ποιος είναι αλφαβήτα. Δεν την αλφαβήτα ρε. Δεν χόρτασε ρε. Με τις τεσσάρες και τις εξάρες. Ρε άμα τους πετύχουμε πάλι αυτούς σε κάνα κύπελο. Πάλι έξι θα φάνε ρε. Εσύ ο Περόνι Γκούλ θα τους βάλει ρε. Εσύ ποιος είσαι ο Ηρακλειδέας είσαι. Ο καλλιτέχνης ο Ηρακλειδέας. Ο καλλιτέχνης είσαι. Ναι ναι. Καλά ρε καλλιτέχνη. Άμα δεν περισσότερο με ελιμενεργάτη με μοιάζει έτσι πως μιλάς παρά με καλλιτέχνη να πούμε. Αυτοί άμα δεν είχαν τον μπάσκετ δεν θα υπήρχαν. Όχι ότι τώρα υπάρχουν, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Κοίτα, άλλη δυναμική λαού έχουν όμως. Θα φέρω πάλι πίσω τον Γιάκοπ και τον Φορτούζη. Ναι. Και θα, δεν θα σταματάω να πυροβολάω, ε. Έτσι. Ναι, ναι. Μου έχουν το Διούδη, ε. Ο Γιάκοπ και το Διούδη θα τον περάσει. Το Διούδη. Φέτος, ναι, ναι. Το Διούδη θα τον περάσει. Το Διούδη αυτή του χρόνου. Το Σιφάκι θα πέρασε, δεν πέρασε το Διούδη. Και θα τον βγάλουν στο Κλαρί να οικονομήσουν, ρε κοροϊδό. Γελάς. Φέτος τους ρίξαμε και στο βόλεϊ. Ο Φορτούς τους έριξε το ποδόσφαιρο. Στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ τους. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν άρεσε αυτός. Φουντάρης είναι. Φουντάρης. Ναι. United. Είναι άρεσε να φουντάρης. United. Ασανσέρ United. Ασανσέρ United. Ναι, ναι. Το βλάκα. Άντε πολύ γλώσσα έβγαλα, ναι. Τα τρίκλα εδώ τους περάσουνε. Ναι, αλλά αυτοί ανεβαίνουν καθαροί. Εσύ τι ανεβαίνουν, ρε εσύ. Δεν πρόκειται να ανέβουν φέτος. Μέχρι να ξαναχρεωθούν αυτοί να ξαναφάνε λεφτά από 50 παίκτες. Αφού προκαταβολές δεν δίνουν, ρε. Προκαταβολές δεν δίνουν. Δεν δίνουν. Καλά, το Διούδη το δώσαν προκαταβολή. Του δώσανε και από τα ταμεία εκεί του Μαρινόπουλου. Του δώσανε. Κάτι κουρασάν φωλή. Κάτι μαλατάκια τσακίδι. Κάτι κονσέρβες για τις δύσκολες μέρες. Τον Ανάγουγλου, άσε τώρα. Γιατί σε χαλάει ο Ανάγουγλου. Εσύ έχεις καλύτερο χάφ από τον Ανάγουγλου. Έχω καλύτερο, ρε. Ανδρεόπουλο έχω. Τον Ανδρεόπουλο. Εγώ δεν μάθα, Ανδρεόπουλο έχω. Ο Ανδρεόπουλος. Δηλαδή, ο Ανδρεόπουλος άμα περπατήσει 3 χιλιόμετρα την Τσιμισκή θα τον γνωρίζει κανένας. Ποιο είναι Ανδρεόπουλο. Παντελώς άγνωστος. Για τον Μπουκουβάλα κανείς δεν ήξερε. Το Μπουκουβάλα, Ναι. Ενώ τώρα που είναι αναπληρωματικό μπακ στα Γιάννενα, τον μάθουν πολύ. Μεγάλη φίρμα. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι θα είναι αναπληρωματικός. Κοίταξε, ο Πας Γιάννενα παίζει 3-5-2. Που σημαίνει ο δεξιός μπακ παίρνει όλη την πλευρά. 3-5-2 έπαιξε με την Αλκμαρ. Όχι. Και τότε. Φυσικά, φυσικά. Πότε έπαιξε 3-5-2. Πάντα παίζει 3-5-2. Τι πάντα, φέτος έπαιξε. 3-5-2 παίζει, ρε ταγάρι. Πού πάει ο Μπουκουβάλας, δεξί μπαχάφ. Ας πάει. Ας πάει. 5-4-1 έπαιξε μέσα στην Αλκμαρ. 3-5-2, το οποίο έγινε μετά 3-6-1. 3-6-1 έπαιξε. Ναι. 5-4-1 παίξε, να άσε τώρα. 3 στόπερ ρε Χαϊβάνη. 3 στόπερ. Ξέρεις τα πιο έλα καλά τώρα με τα Γιάννα θα ασχολούμαστε άντε. Με τα Γιάννα. 5-4-1 έπαιξε. Με τα Γιάννα να ασχολείσαι. Έλα τώρα άντε. Έλα τώρα. Καλά τώρα. Μιχαήλ Τζιμόπουλος Μέριος, 3 στόπερ. Καρανίκας δεξιά, Ναδάλες αριστερά, Λίλα, Ακώστα. Αυτό ήταν στο Κοζορώνης. Πρώτο μάθημα με την Όντ. Έλα ρε, Γιάκος Φερφελής, σταμάτα, άσχετε. Μάθημα θα σε κάνω τώρα. Έλα τώρα τα Γιάννα, θα βλέπω, άντε. Για τράβα στα Γιάννα, μου την καλά που θα περάσεις. Έλα, πέρσι 2-2 μέσα εκεί και 1-0 εδώ πια Γιάννα. Εντάξει ρε, εντάξει, τα βρήκατε με τον Παπαθανασάκη, η επανάσταση τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Ήξε, ναι. Τώρα άρχισε. Άρχισε η επανάσταση. Τώρα, ναι. Ναι, πού τα δώρατα, ρε. Ποια? Τα δώρατα, ρε. Ποια δώρατα. Ποια επανάσταση. Ποια. Έλα τώρα, άντε. Την έχετε βρει την άκρη, ρε. Εκεί μας δουλεύετε. Κλείσε, ρε. Άντε, ντάι. Πολύ τη γούσταρα σήμερα την εκπομπή. Γιατί... Καλά, είχα σκέφτεσαι. Μ' άρεσε. Αφού είχαμε καλαμπαλί. Τελευταία εβδομάδα.
Έχει και μπάλα και καλαμπαλίκι. Πολύ μπάλα έχει. Μόνο μπάλα ή μόνο καλαμπαλίκι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και μπάλα και καλαμπαλίκι. Τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε δηλαδή Σαββατοκύριακο? Κυριακή το πρωί θα πάω έναν καλό μου φίλο στο αεροδρόμιο. Θα φύγει για Γερμανία, είναι παιδικός μου φίλος. Με τα αερόπλανα θα τον στείλεις? Θα φύγει με τα αερόπλανα με τη γυναίκα του. Μάλιστα. Το Σάββατο το βράδυ θα πάμε σε ένα φίλο μας που έχει σπάσει κάτι ποδάρια. Πλακώθηκε εκεί με κάτι. Τι μαλάκ, τι. Πήγε 47 χρονών τώρα αυτός. Ναι. Ήπια 7-8 μπύρες. Oh. Πώς ήταν αυτές τις. Κρίκετ. Βεργίνα. Oh. Και πήγε μεθυσμένος αυτός να πουλήσει ξαμπουκά σε τρεις μαστουρωμένους. Oh. Πλακωθήκαν στο ξύλο, κάτι ψεύτικες μπουνιές. Σκόνταψε αυτός, έπεσε κάτω, έσπασε το πόδι. Ωραίος. Θα πάμε να φάμε εκεί πέρα. Του λένε Γιώργο, τι έγινε, γλίστρησα. Τι γλίστρησες? Τι γλίστρημα ήταν αυτό? Αφού δεν είσαι για τέτοια. Και 47 χρόνια σπάσει ποδάρι τώρα μέσα στο σπίτι. Βρήκε τρεις εκεί μαστουρωμένους και πήγε αυτός να τους πει φυγέτε από το σπίτι μου από κάτω. Τι σε νοιάζει? Είδε οπιωμένος τους μαστουρωμένους και φοβήθηκε. Τι θες να μπλέξεις με ένα τέτοιο καυγά? Τι έχεις καμιά συναλλαγή μαζί του? Όχι. Σε πείραξε την οικογένεια? Όχι. Φωνάζει κάτω από την αυτή μου. Εντάξει, εντάξει. Τον αρέσει. Και πού ξέρει τι θα σε βγάλει ο μαστουρωμένο τώρα? Πού ξέρει τώρα τι θα σε βγάλει? Σε βγάλει κανένα σπαθί να πούμε. Τρεις αυτοί, ένα εσύ. Αγύμναστο εσύ. Σε βγάλει κανένα. Σε εγώ άμα πιο σπαθί του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ άμα πιο 7 βεργίνε. Όχι. Δεν πάω να μαλώσω. Εσύ άμα πιει 7 βεργίνε θα σε. Σαν την ωραία πεταλούδα όλο θα γελά. Χαχαχά και καχαχού. Δεν σε φοβάμαι μεθυσμένο σένα. Ξεμέθυστο σε φοβάμαι. Γιατί το άμα είσαι μεθυσμένος δεν σε φοβάμαι. Γιατί με φοβάσαι ξεμέθυστο? Γιατί γελάς. Σαν το χάχα. Χάχα. Άμα χτυπήσεις τρεις Κάιζερ, τρεις Βεργίνες, είσαι μια χαρά. Δεν με φοβάσαι. Δεν σε φοβάμαι. Ξεμέθυστο σε φοβάμαι. Με φοβάσαι. Σε φοβάμαι γιατί δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ναι, αλλά τελευταία περνάμε καλά. Πού πάμε, τσακώθηκα που δεν. Όχι, δεν φωνίζω. Όχι. Όχι. Κρατάμε τα στεγανά όμως. Είδες. Είμαστε σε απόσταση. Δεν είμαι άνθρωπος που. Έχει κοινωνικοποιηθεί. Βέβαια. Το έχει βγάλει το κόκαλο πάνω από το κεφάλι. Τελείωσε. Γέρασε. Γέρασε. Ναι. Δεν τσακώνω. Άρχισε να μυρίζει να πούμε. Φτωματήλα. Όχι, φτωματήλα. Η χοληστερίνη σου να πούμε. Όχι, 190 έχω, όχι, ρε. Η εξωτερική, η εσωτερική. 190 έχω, όχι, ρε. Μια χαρά, όχι, τι λε. 09 ζάκαρο, σταμάτα. Είτε το στερώνει. Είτε το στερώνει, καλή είναι. Καλή. Καλή. Καλούτσικη. Καλή. Ε. Καλή. Έτσι. Αντέχει. Βέβαια. Σε είδα και να μην φοράς γυαλιά στην παραλία. Ύποπτο αυτό. Να μην φοράω γυαλιά τι? Μαύρα. Ηλίου. Ναι. Ύποπτο. Πού θα πάει εσύ από το κύριο? Θα ξεκουραστούμε γιατί είχαμε δύσκολες καταστάσεις και χρειαζόμαστε όλη η οικογένεια ξεκούραση. Δεν θα πάμε πουθενά. Θα κοιτάξουμε στο σπίτι μας έτσι να τη βγάλουμε, να πάρουμε λίγο. Τώρα θα σας βγει η κούραση. Θα μας βγει η κούραση και προσπαθούμε τώρα να ηρεμήσουμε όλοι. Από Δευτέρα πάλι συνεχίζουμε για δουλειά. Τώρα βέβαια είμαστε στον Αύγουστο. Αν μπορέσουμε να ξεκουραστούμε καμιά εβδομαδούλα, καλά θα είναι. Ρε εσύ. Ναι. Όταν πας διακοπές, mm-hmm. εγώ νιώθω γέρος. Γιατί? Γιατί πέφτουν τα αίματα, ρε. Δηλαδή. Ποια αίματα? Δηλαδή. Υποτονικός νιώθω, ρε. Με μιλάει και δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Δηλαδή. Βαρύς, πώς να σου το πω. Εγώ πω, δεν ναι. ξέρω. Στις διακοπές μου περνάω καλά με τα παιδιά. Ναι, δεν λέω εγώ ότι. Και ανεβάζω. Ναι. Έρχομαι πολύ ξεκούραστος. Με φρέσκες ιδέες που θέλω να τις υλοποιήσω γρήγορα. Και αισθάνομαι και αποδοτικός. Δεν αισθάνομαι φύρα, τεμπέλχανας δηλαδή. Εγώ όταν γυρνάω από τις διακοπές την πρώτη εβδομάδα θέλω να προσαρμοστώ. Δεν είμαι σε καλή φόρμα. Δεν είμαι σε φόρμα. Δεν θα σου το πω ότι ψέματα θα σου πω. Δεν είμαι σε φόρμα. Είναι λογικό να σου πω. Εσύ κάνεις μια άλλη δουλειά από ό,τι κάνω εγώ. Είναι εντελώς διαφορετικό. Όλες οι δουλειές ίδιες. Ναι. Δεν είναι ίδιες γιατί εσύ έχεις άλλο ρυθμό, άλλους ρυθμούς. Έντονους ρυθμούς. Δηλαδή έχεις ναι. έντονους ρυθμούς, όλοι έχουμε, αλλά τα ωράρια σου είναι διαφορετικά. Εσύ συνδυάζεις μέρα με νύχτα. Είναι πιο δύσκολο στο να προσαρμοστείς στις διακοπές σου. Γιατί βρίσκεσαι σε μια φουλ ένταση. Βάλε με να κοιμηθώ τώρα 11 η ώρα. Εγώ, δεν γίνεται. Τίποτα. Δεν γίνεται. Εσύ συνήθως τι ώρα κοιμάσαι δηλαδή τώρα? Εγώ τώρα θα πάω να δω Daily Woman. Θα δω Greg's Anatomy. Πώς θα λένε αυτά. 3.30 θα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω 11. 11 η ώρα. 11. Πάει όλο το πρωινό σου, το χάσεις. Και τι να κάνω? Δεν έχεις δει ποτέ Ανατολή δηλαδή εσύ? Τι δεν έχω δει? Τον ήλιο δεν τον έχεις δει ποτέ να ανατέλει? Πάπα δεν έχω συμφέρον γιατί να το δω τον ήλιο να ανατέλει? Εμένα, τι συμφέρον να έχεις, βάλα από τον ήλιο μας καζέψει? Και τι άντε και κάθεσαι και περιμένεις να ανατείλει ο ήλιος?
Θέλω να πω ότι δεν έχεις κάνει δουλειά με την Ανατολή του Ηλίου να σηκωθείς το πρωί, ρε παιδί μου, 7 η ώρα το πρωί, να πάρεις τη φραπεδάρα, χλαχλαχλαχλαχλαχλα, να την ανακατεύσεις. Έχω κάνει και δουλειές τέτοιες. Για τώρα μιλάμε, τα τελευταία 15 χρόνια. Τρελός, ρε, πώς σηκωθώ. Δεν υπάρχει. Όχι, ρε. 11 η ώρα σηκώνεσαι. 11. Μέχρι να ξεμουδιάζει, μέχρι να κάνεις. 12 πάει. Νοχελικός να πούμε, να πάει να πλύνεις κανένα δόντι. Τα μάτια πρισμένα σαν τον Μπάρλα. Λοιπόν, η γυναίκα εκεί θα σε βλέπει να πούμε με τα σόβρακα εκεί να ξύνεσαι, να κάνει, να ράνει. Ναι, αργό, αργό. Ένα έσχο και μισό θα είσαι. Άμα ξυπνά το πρωί, πλάτη πολύ χάλια. Είμαι ένα έσχο. Έσχο. Και μετά πώ βρίσκει ρυθμό μέχρι το μεσημέρι. Έχετε πίνω ένα φρέντο με αυτό και τα λοιπά. Φρέντο. Πίνω ένα φρέντο, δεν τρώω. Τρώω εδώ το μεσημέρι ένα τόστ με τον κλαδά, καταπληκτικό. Καλά, και το έντερο πώ λειτουργεί, ρε φίλε, το πρωί. Δεν μπορώ να φάω το πρωί. Μετά τι δύο. Μετά τις δύο. Δεν μπορώ να φάω. Και μετά. Τι σαν τους άλλους σηκώνεται το πρωί και πίνει, ξέρω εγώ, μια γαβάδα γάλα. Τραβάει μέσα να πούμε και τα κορνφλέικς. Τραβάει και ραμέλι και τα λοιπά. Βέβαια. Τη μελάρα και τη βουτυράρα να πούμε. Να δεις τι έπαθα. Το 2011 έχω ένα κολλητό, τον Τερλίκα, τον Γιώργο, ο οποίος έχει την καραμελίτσα. Μπα. Τη γυναίκα του. Το βρέφον έχει παίγω στάθμο. Μου λέει, βρήκα λέει κάτι φτηνές διακοπές. Λέει, θα μείνουμε λέει στο Χίλτον με 90 ευρώ τη βραδιά. Τι Χίλτον είναι αυτό. Χίλτον της Αθήνας. Όχι, ρε, πάνω στη Γερμανία. Στο, ναι. Το λέω κλείστο. Μέσω του ίντερνετ, 6 μήνες πριν. Πάμε που λες, λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει. Έχει λέει ένα πρωινό το Χίλτον, λέει φοβερό. Λέω, ωραία. Ό,τι και να φας, με λέει το πρωί, καίγεται, λέει. Καίγεται. Ναι. Καίγεται. Έτσι με είπε αυτός, καίγεται, λέει. Είχε και γυμναστήριο το Χίλτον. Φάει, λέω, ότι είναι τζάμπα. Λέω, αφού είναι τζάμπα, θα φάω. Έτρωγα τα αυγά, τα λουκάνικα, τα αυτά και τα λοιπά, βουτήρατα. Ανακόντα έγινε. Ήρθα σε μια εβδομάδα σαν ανακόντα έγινε. Ρε που στείλω με κατέστρεψες. Το πρωινό δεν υπάρχει. Με κατέστρεψε, ήρθα εδώ. Ένα μήνα δεν μπορούσα να συνέλθω. Φαντάζομαι με τους Γερμανούς εκεί, τους καταθλιπτικούς, να τρως και εσύ σαν τον Ανατοκόντα τα βούτυρα. Μια πόλη ασχήμια. Μια ασχήμια. Ποια πόλη ήταν? Η κολονία. Η τραβεστή εκεί πέρα. Το άντρο τον τραβεστή. Κάτι γυναικό άντρο, κάτι αρσενικές γριές. Αρσενικές γριές. Κάτι αρσενικές γριές εκεί. Κάτι Γερμανίδες με κάτι πόδια 45 νούμερο, κάτι ελέσια της κοινωνίας. Κάτι σώματα αυτά. Τι να τις κάνεις αυτές, δεν ρεκοστεί τώρα. Πάω σε ένα μαγαζί που τρώγανε μπροσούτο και τα λοιπά. Ήτανε. Λέω, τα φαγητά τους είναι άθλια. Πάω με το χέρι, τρώω. Ήταν ένας Γερμανός εκεί, Greek λέει και τα λοιπά. Πάω έτσι όπως ήταν, τον πασαλίγο μια. Μου στείλω με κορεδές, μου είμαι Έλληνας. Σκατόγερε να μου λένε. Μάλωσες με Γερμανό, ρε. Ναι. Πώς φάγκιο του, λέω, κολό. Και δεν ξέρει γερμανικά. Και μου λένε, σε παρακαλώ Κώστα, μου λένε, εδώ είναι Γερμανία, λέει, δεν είναι σαν την Ελλάδα, λέει. Θα μπει μια μέρα μέσα, λέει, θα βγει, θα μα πιάσουν, λέει. Θα μπει μέσα. Σε βάλει μέσα Γερμαναρά. Σε βλάω Γερμαναρά, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει τίποτα. Δεν βγαίνει, λέει, μην κάνει τέτοια, λέει, πράγματα. Μαγκέ δεν έχει εκεί πέρα. Φαγκιού και τέτοια δεν έχει. Φαγκιού τέτοια δεν έχει, λέει. Σε έβαλε στο υπόστοχο από κάτω Γερμανό και δεν βγαίνει. Ξέκλεισε μέσα, λέει. Ούτε το τρίτο Ράιχ δεν σε γλιτώνει. Φαντάζεσαι. Με το πρωινό που λε. Και να τα κρουασάν και να τα φούτυρα και να τα παστέλια και να τα βουτύρατα. Και να τα ξέρω λούκουμα. Και θα δω σαν τον Βόαρε. Όχι, λέει το πρωινό, λέει δεν παχαίνει. Πώς δεν παχαίνει. Κάτσε, ρε. Πώς δεν παχαίνει. Πώς δεν παχαίνει. Μετά τι έκαμε στη Γερμανία. Έτρωγε το πρωινό, μετά τι έκαμε. Πήγαινα στο γυμναστήριο μία ώρα, έκανα στο διάδρομο λίγα βάρη και. Μετά. Διακοπές. Άλλο αυτό και άλλο να είσαι. Άλλο να φας τώρα το πρωινό σου το πρωί και να φύγεις στη δουλειά και να δουλεύεις όλη μέρα. Ναι, ναι. Και άλλο να πας να περπατάς, α πούμε, στην κολονία. Να βλέπεις αρσενικές γριές. Το καλοκαίρι είναι φύρα. Κόβεις Europoan, κόβεις τηλεάστη, κόβεις χωμωτινές, κόβεις το ένα, κόβεις το άλλο, κόβεις διαφημίσεις. Πρέπει να κόψεις. Τι να πώς αντέξεις. Τι να αντέξεις, γιατί τι κάνεις, σκάβεις ρε, άντε ρε, φύγε από εδώ. Λοιπόν, φεύγουμε. Καλό ταξίδι στα Γιάννητσα. Αμήν. Εμείς τώρα θα τα πούμε πάλι, θα τα πούμε μετά τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου. Με περισσότερες πληροφορίες για τους ποδοσφαιριστές μας. Έτσι, δώσε το Χαρίση χαιρετίσματα. Θα το δώσω το Χαρισάκο χαιρετίσματα. Το Star Trek. Έτσι. Λοιπόν, τα λέμε, κύριε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.